Μιχάλη. Να μιλήσω μπορώ τώρα, πάνω να κοιμούσω. Βλέπετε και κρατάει το μικρόφωνο. Είναι το δικό μου. Το μήνυμα αυτό θα καταστραφεί. Θα αυτοκαταστραφεί. Τρία δευτερόλεπτα. Έλα! Σαλεύει. Άντε! Χρόνια πολλά σε σένα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ για το υπέροχο βίντεο, το οποίο ήταν μια έκπληξη για εμένα. Ευχαριστώ όμως και όλους εσάς από το πρωί που μας στέλνετε τόσο ωραία μηνύματα και για την εκπομπή μας, αλλά και για την γιορτή του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικόλες, τις Νικολέτες, τις Νίκες, τον αδερφό μου τον Νίκο που γιορτάζει, να του πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά, και σε εσείς όσους έχετε. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε, να σε ευτυχισμένοι και υγιείς. Να είμαι καλά εγώ και να χαίρομαι και εγώ εσάς. Ο Μιχάλης δεν χειροκρότησε. Α, ναι, ο Μιχάλης. Μόνο ο Μιχάλης δεν χειροκρότησε. Πάρε ένα σοκολατάκι. Κάρτωσε, Μιχάλη. Πάρ' το. Πάρ' το καλέ, σου λέω. Άμα πας εσύ ένα, είναι δίαιτα, δεν είναι. Πήρε και για τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το υπέροχο βίντεο. Λοιπόν, εμείς όμως εδώ, πέρα από το ότι θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι λόγω της ημέρας, εννοείται, να μοιράσουμε στα παιδιά τα σοκολατάκια. Συγχωρείτε. Να καλωσορίσω στην παρέα μας την Ιωάννα και ακόμα μία φορά. Ορίστε, λες και τα χαρά. Ορίστε, παιδιά, να σας γλυκάνω. Γιατί έχουμε πικρά θέματα σήμερα. Με το σοκολατάκι, θα σου πάμε, πάμε. Λοιπόν, ξέρετε το μεταξύ τι συμβαίνει τώρα. Εγώ ξέχασα την εκπομπή. Τι ξεκινάμε, Μαρία μου, το θεμό. Εννοείται. Λοιπόν, χθε το βράδυ κάποιοι ξενυχτήσαμε επικίνδυνα και αργήσαμε να πάμε στα σπίτια μας, αλλά κάποιοι άλλοι. Φαντάζομαι και κάποιοι από εσάς ήσασταν στο σπίτι και απολαύσατε την εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη. Όλα λοιπόν, και εμείς εννοείται όπως κάθε Τρίτη έτσι και σήμερα, συγκεντρώσαμε τα πιο αστεία βίντεο. Μα δεν ήταν για σένα, μωρί, θα με σκοτώσει, έλεγε. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα, γιατί... ότι... Μου λένε και από πάνω κάτι και από εδώ κάτι. Παιδιά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, προσπαθήστε λοιπόν, έστω και αν καθυστερούν πολλά πράγματα τώρα, έστω και αν καθυστερούν, προσπαθήστε να φέρετε, να βρω την κατάλληλη λέξη. Προσπαθήστε να τα ρυθμίσετε, εν πάση περιπτώσει. Jingle
είναι ότι φάνηκε ότι η δισκογραφία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όχι δισκογραφία. Δηλαδή και είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, κάποιος να συγχρονιστεί. Είσαστε τόσο ταιριαχτή σε αυτό το πράγμα. It suits you to be in love, Alexei. It suits you a lot. Very well, very, very beautiful. The leading cavallero. He's as strong as a rock to break through, Bulena. Deep edges, soft knees. Happy birthday to your father, baby. Alexei, play красный как ты. Очень хорошо. Boss, what? Πάρα πολύ ωραία και επί τη ευκαιρία, επειδή κλείσαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το θέμα με Dancing on Ice, θέλω να σας πω ότι σήμερα στην παρέα μας θα έχουμε και τον παρτενέρ, τον Γιάννεκ, τον παρτενέρ της Πάμελα, όπου αποχώρησε από το παιχνίδι και έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί του, γιατί είναι ένα άτομο το οποίο έστω και το τόσο λίγο που έμεινε στην χώρα μας, την αγάπησε πολύ και θέλει να μείνει εδώ, αλλά υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Αλλά θα είναι εδώ ο Γιάννεκ λίγο στην παρέα μας και θα μας τα πει όλα. Θέλω να σας πω όμως ότι θα έχουμε και τη Χριστίνα Παπά, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και για την συγγνώμη που δέχτηκε από την Έλληνα του Παρίζου. Αλλά νομίζω ότι η Χριστίνα Παπά είναι ένα άτομο που έχει τόσα πολλά θέματα να συζητήσεις και της επικαιρότητας και όχι μόνο. Θέλω επίσης να σας πω, γιατί τον είπα τώρα που πλησιάζει, ότι στην παρέα μας σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον κύριο Τάσο Κωστή, τον πολύ αγαπημένο μας ηθοποιό. Ένα χειροκρότημα. Κύριε Κωστή, θα σας το δώσω και μην έχετε μπει ακόμα. Έναν άνθρωπο που τον αναγνωρίζουμε με κλειστά στα τα μάτια, γιατί πέρα από τις πολύ ωραίες σειρές, επιτυχημένες σειρές που έχει πρωταγωνιστήσει, είναι μια φωνή που έχει σημαδέψει νομίζω τα παιδικά μας χρόνια με πάρα πολλά παιδικά μεταγλωτισμένα με τη φωνή του. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως, πριν συνεχίσουμε δυνατά με θέμα Αναστασιάδη, ότι το Galaxy, το Samsung Galaxy, είναι εδώ και περιμένει τον τυχερό ή την τυχερή που θα το κερδίσει σήμερα, παιδιά. Γιατί εγώ σας το πρόσεχα, δεν το πήγα πουθενά. Ο Στέλιος το πήρε λίγο, το έβαλε στο ντουλαπάκι του, το κλείδωσε, δεν το πειράξει κανείς. Αλλά κατά τα άλλα είναι εδώ και σας περιμένει. Ένα λοιπόν, ένας υπολογιστής τσέπης, ένας πολύ μικρός υπολογιστής, πάλι έχει σκόνη. Να το, καταλάβατε. Τι θες εσύ. Αϊ καλέ, εδώ το έχω λοιπόν. 5 inch οθόνη στάθη μου. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις με αυτό. Μπορείτε να κατεβάσετε ταινίες υψηλής ανάλυσης, high definition. Έτσι. Σταμάτα, Μαρία μου. Λοιπόν. 5 inch οθόνη για να απολαύσετε ταινίες, να μπορέσετε να κατεβάσετε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια. Όταν δεν έχετε τι να κάνετε, να ασχολείστε με τον πολύ ωραίο αυτό υπολογιστή. Εννοείται, σερφάρετε και στο ίντερνετ. Έχει επεξεργαστεί στάθη μου 1 GHz. Τι λες τώρα. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Αλλά εννοείται και πολύ ωραία φωτογραφική μηχανή. Περίμενε λίγο, εγώ θα το βγάλω κι αυτό. Σας πειράζει εσείς που θα το κερδίσετε που τα βγάζω τα αυτοκόλλητα. Λυπάμαι. Βλέπετε εδώ, έχει και πολύ καλό φακό, με πολύ ωραία ανάλυση για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αλλά έχει και flash. Flash! Έχει βγάλει μία. Και να σας πω και το άλλο, γιατί εγώ, εχθές εκεί που πήγα και ξενύχτησα, με πολλούς ωραίους και ενδιαφέροντες ανθρώπους, θα σας τα πω όλα αυτά στη συνέχεια, χάθηκα μετά, σας το είπα ότι χάθηκα αυτό το βράδυ, 5 ώρα το πρωί. Άσε τώρα, ναι, Στάθη μου. Έχει GPS λοιπόν. Δεν θα σας πω ακόμα που ήμουν, Μαρία μου, μετά αυτά. Λοιπόν, έχει και GPS σε περίπτωση που χαθείτε, θέλω να πάω στον Γκίζι. Πώς πάω στον Γκίζι από εδώ που είμαι, τουκουτουκουτουκου, και θα σας καθοδηγήσει. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα δώρο το οποίο μην φοβάστε εσείς που μπορεί να είστε μιας μεγαλύτερης ηλικίας ότι τι φωτο κάνετε. Όλα αυτά τα tablet PC. Δεν κουμπάω τα πράγματα πάνω. Όχι, είναι πάρα πολύ λειτουργικά για όλες τις ηλικίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέμα Αναστασιάδη που μας κάνει τόσο πολύ και γελάμε και το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη νομίζω όλοι μας. Πάμε παρακαλώ πολύ να απολαύσουμε το δεύτερο μέρος. Πάρα πολλά νεύρα. Το τελευταίο πλάνο, πρόδωσε τη σκέψη μας.
ήταν. Λίγο νευράκια. Πολύ. Λίγο η λιγουρίτσα. Πού θα πάει το μυαλό μας. Πού θα πάει το μυαλό μας. Λέγιος. Η Ελένη ναι. Ρωτήνη, ελπίζουμε η Φέη να μην το μάθει από εμάς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να τραγουδάμε. No. Μαριάννα. No way. No way. Will you marry me? Είσαι ερωτευμένη. Μήπως ήρθε η ώρα και η στιγμή, ας πούμε, να μας πεις με ποιον είσαι ερωτευμένη. Δεν θα ήθελα να το πω, γιατί... Το δήλωσε ότι είναι ερωτευμένη. Εσείς. Το δήλωσε ότι είναι ερωτευμένη. Είπε ναι, ότι είναι ερωτευμένη. Το δήλωσες. Και εγώ είμαι ερωτευμένος και ήρθα να της κάνω πρόταση. Παίρνει για σένα. Πάμε να μιλάω, τι πλάκα νομίζετε κάνω. Δεν το πιστεύω, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Με δέχεσαι. Δέχεσαι. Θέλω να ακούσω αν δέχεσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Με δέχεσαι, ναι. Δεν σε πιστεύω. Και νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα. Ό,τι και να συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση, παντού υπάρχει η κυρία Ρούλα Κορομιλά. Είναι... Και ο Γάλλος, ο Γάλλος. Ποιος Γάλλος. Ο Μουσαντό. Ο Μουσαντό, ο Γάλλος. Ποιος είναι ο Μουσαντό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχω χάσει επεισόδιο από Επιστρέψεις το βράδυ. Blackout παρακολουθήσαμε. Γελάσαμε. Ναι, κάτι λίγα με πατούσες που είχε κάτι περίεργα. Μυρίζανε και λίξανε. Όχι, τραγικό. Μυρίζανε. Παιδιά, δεν το έχω δει. Θέλαμε να πάμε να το δούμε. Λείψανε πατούσα. Λείψανε πατούσα στο Blackout. Καλύτερα εκεί που ήσουν. Ναι, το ξέρω. Α, το βάζω όλο το κεφάλι. Πού είσαι, καλό μου. Πατούσα. Άντε. Την κλείψαμε την πατούσα. Έλα μου. Να πάω να... Βλαμμένε. Μα αφήνεις, κοίτα, ο τυφλός. Ωραία, η Εσμεράλδα με πέρασες. Ωραία, πού είσαι. Έλα εδώ. Αυτό τι είναι. Τώρα. Δεν σου άρεσε. Αυτό. Τι είναι αυτό. Ακουστικά. Κάμερα. Ακολουθώ κάτι τώρα όμως. Α, μαναράκι μου εσύ. Εδώ, πού είσαι εσύ. Πάλι ο ίδιος είσαι, μωρέ. Τώρα δεν ξεφεύγεις. Ταγκό. Έλα και μια στροφούλα. Δεν υπάρχει. Βαγγέλη, μην δουλειάζεις. Είμαι σε... Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο. Έλα εσύ να το κάνεις εύκολο. Δεν την παλεύω, κάστανο όμως. Μην κουνάς, μωρέ, την έχασα. Εγώ απλά δεν θα βρω τίποτα. Καλά, κι εγώ μία. Ποια άμα τη βρω. Μην χουφτώνεις, παιδί μου. Δεν σε χουφτώνω. Αυτό και μην τραβάς, παιδί μου, τον ιστό. Τι θες να κάνω. Εδώ τι είναι. Εδώ κάτι έχει. Αχ, Παναγιά μου και Χριστέ. Πού στο καλό. Γιατί δεν κόβεται αυτό. Να σου πω, μου παίρνεις τον ιστό, τη βρήκα. Πάλι την έχασα, ρε. Εδώ έχω βρει μία, φύγε. Ξαφανίσου. Θα σε χτυπήσω με το δίχτυ. Αχ, Παναγιά μου. Αχ, τι τραβάω. Πού είσαι, τι είναι. Μαύρα σκοτάδια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό με την καμία. Μαμά, τι θα δούμε, τι θα δούμε. Έλα, ματάκια μου. Έλα, καλό μου. Όχι. Τι είσαι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το πιάσω. Δεν γίνεται. Τι είναι εδώ πέρα. Κάνει και θόρυβο. Αχ, αχ. Ω, κάνω πλάκα. Εντάξει, μπορώ να κατουρηθώ, όμως. Τι είσαι εσύ, ματάκια μου, εδώ μέσα, ε. Τι είσαι. Τι είσαι, παλικάρι μου.
Μην έχεις κατσαρίδες. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Όχι να σου. Το φιδάκι του διαμαντή είναι μεγαλύτερο. Αυτό μου φάνηκε αληθινό. Ήρθε εδώ για να χάσω και να μην πάω διακοπές. Δεν υπάρχει. Α, θα το μαλώσω. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί γιατί φοβούνται. Δηλαδή είναι ένα τηλεπαιχνίδι. Υπάρχει περίπτωση να τους έχουν βάλει κανένα σκορπιό μέσα, δηλητηριώδη, καμιά οχιά. Ό,τι και να είναι κάτι ακίνδυνο. Αν έχεις δει, αλλά δεν βλέπεις, μωρέ. Δεν σου έχουν βάλει κάτι επικίνδυνο. Αν έχει, αλλά δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις σε περιστάδι. Ότι δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο δηλητηριώδες φίδι μέσα. Δηλητηριώδες όχι. Φίδι σε χαμερό όμως, ναι. Μα δεν το βλέπεις έτσι. Θα σου εξηγήσω, Γιώργο μου. Αυτό που λέει ο Άννα. Το απρόπτωτο και το απρόβλεπτο, παιδιά. Δηλαδή μπορεί να σου έχει βάλει το πιο αθώο πραγματάκι, το οποίο εσύ το αγγίζεις και νομίζεις ότι είναι κροταλία. Μα δεν θα είναι κροταλία. Αυτό λέω, δεν το ξέρεις. Ο φόβος δεν έχει να κάνει μόνο με το κάτι που το οποίο μπορεί να σου κάνει κακό, έτσι δεν είναι. Είναι κάτι χαμερό. Μπορεί να φοβάσαι το φίδι, άμα το δεις, όχι επειδή φοβάσαι μη πεθάνει, άμα σε τσιμπήσει. Αυτό που παίζει δεν φοβάται το φίδι. Αυτό πλαστικό καλέ. Ναι, αυτό είναι. Ο φόβος. Snake friend. Να το βλέπει. Πάντως το γλύψιμο της παντούς έκανε 37%. Είπε, είπα. Και να σας πω εγώ τώρα το καλύτερο, επειδή μιλάμε για γλύψιμο παντούσας, δηλαδή κάτι το οποίο το κάνουμε με το στόμα. Ολγίνα μου, έχεις κάτι να μας πεις σήμερα. Κάτι, ναι. Κάτι από το εξωτερικό, δεν θέλω να πεις περισσότερες λεπτομέρειες τώρα. Θέλω να μου δώσεις ένα τίτλο μόνο για να καταλάβει και ο κόσμος μας βλέπει από το σπίτι. Πρόστιμο σε κάθε μπουκιά. Σε κάθε μπουκιά. Καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, ήταν σαφέστατη. Ήτανε, πώς δεν ήτανε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα εγώ πάρα πολύ, παρακαλώ, να δώσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Γιατί τώρα θα έρθει στην παρέα του Medistar ο κύριος Τάσος Κωστής. Κύριε Κωστή. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δώσω άλλα δύο γιατί μου είπε ο φίλος μου. Εννοείται. Να τα δώσω. Καλό ένα για τον άλλο φίλο σας. Ναι, ναι. Όχι μόνο το φίλο μου το Λευτεράκι ήταν. Γεια σας σε όλους. Γεια σας. Βέβαια, ό,τι θέλετε εσείς κάντε. Η Ολγίνα, ο Γιώργος. Γεια σας. Γεια σας. Η Ιωάννα, η Φραντζέσκα. Γεια σου. Καλά ο Στάφης και η Ιωάννα μας. Και γύρω και στους υπόλοιπους. Σε εσένα σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να το πάθεις γρήγορα. Να είστε, κύριε Κωστή, μου φαίνεται τόσο η φωνή σας. Δηλαδή, τι να σας πω. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Α, αυτό. Δηλαδή, έχω φίλες πολλές τώρα που βλέπουμε και το κάντι-κάντι. Εμείς που είχατε δώσει και εκεί τη φωνή σας στο κάντι-κάντι. Ούτε θυμάμαι πόσα έχουν κάνει. Πάρα πολλά έχετε κάνει. Θα σας τα θυμίσουμε εμείς. Πάμε, παρακαλώ πολύ, να απολαύσουμε μαζί το επόμενο βίντεο. Δεν θα χωρέσουμε. Για πολλά χρόνια πρωταγωνιστή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με ρόλους που έχουν γράψει ιστορία. Δικό μας, ε. Τι δικό μας. Τις νιώτες μας. Και να που ξαναγίνεται της μόδας. Ρετρό. Υπάρχει μια τάση ρετρό. Επιστροφή στο παρελθόν. Γι' αυτό εσύ είσαι στη μόδα. Μόνο από η δική σου επιστροφή στο αισθηματικό σου παρελθόν σου στοιχίζει λίγο ακριβούτσικα. Ο ηθοποιός Τάσος Κωστής είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, πλακατζής, κοινωνικός. Η ψυχή της παρέας. Με σχεδόν 40 χρόνια στο χώρο του θεάματος, ο δημοφιλής ηθοποιός δηλώνει ότι δεν είναι κατοστάρης, αλλά μαραθωνοδρόμος. Για να συμπληρώσει, υπάρχω στο χώρο και νιώθω σημερινός και χρήσιμος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Βρε Βλήμα! Έλα εδώ. Πόση ώρα έχω που σου έχω παραγγείλει αυτό το τόστ? Ψήνεται. Κάθε φορά που περνάς ψήνεται, μου λες. Ξεκαθάρισε, παιδί μου, τη θέση σου. Θα μας φέρνεις αυτά που παραγγέλνουμε, θα τα φέρουμε από το σπίτι μας. Εντάξει, ρε Χαρούλα, άργησα λιγάκι γιατί πετάχτηκα μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρω ένα σαπούνι. Στο σούπερ μάρκετ? Ναι. Για σαπούνι? Ναι. Και πήρες μόνο σαπούνι? Μόνο. Μπράβο. Σε κανένα καταγόγιο να εκδίδεται? Σε κανένα χειρουργικό τραπέζι για αφαίρεση οργάνων? Ή σκλάβα σε χαρέμι? Σιγά μην έγινε και γενίτσαρο στο καημένο το κορίτσι. Μα τι είναι αυτά που λες, τι μελετάς, Χριστιανέ μου? Σου λέω ότι γίνεται γύρω μας. Σε τι κόσμο κυκλοφορεί μονάχο του το κορίτσι μας? Πήγαινε και εσύ στην ευχή της Παναγίας για να σου φτιάξω τα γεμιστά που λιγουρεύτηκες χτες το απόγευμα. Κοίτα, μην φτιάξεις κανένα κόσμο ντομάτες. Να κρατήσεις μερικές και για άλλη μέρα. Δύο-τρεις θα φτιάξεις, ίσα-ίσα να φάμε σήμερα. Μα με τρεις ντομάτες ποιος θα πρωτοφάει? Δύο άτομα είμαστε. Τις δύο θα τις φάμε το μεσημέρι, την τρίτη θα τη φάω εγώ το βράδυ. Εσύ δεν θα φας. Θα κάνεις δίαιτα. Έχεις παχύνει. Η ζώνη σου σε λίγο θα είναι ίση με την περίμετρο της γης. Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ γοητευτικός. Τι έχω δηλαδή? Τι έχεις? Τράβα δε στο στρώμα από τη μεριά που κοιμάσαι. Σαν να έχει γίνει πρόσκρουση μετεωρίτη στο κρεβάτι μας είναι. Κρατήρα έχεις ανοίξει. Καλέ. Γιατί βάλετε φαβορίτες και μουσικές στην κοπέλα? Αφού έχει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε.
Μισό. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Θες να υποφέρει. Να πεθάνει θέλω. Μπαμ και κάτω. Σιγά μαντάμ. Μη φωνάζεις. Θα ξυπνήσουν τα πνεύματα και δεν χωράμε όλοι στη σπηλιά. Έτσι ακούσει πως νευριάζω, άμα μου λες συνέχεια αν έχω ακούσει. Γελάσουμε. Σταμάτα. Κάνε αυτό που σου λέω να μην το ακούς στο Τέξας. Παρντών. Τι είπατε. Λέω να τους κάνεις ένα τηλέφωνο. Μπράβο. Εμένα το αγαπημένο μου ήταν στο Δόγκανο, ο κύριος Δημήτρης. Ήταν... Ναι. Δημούτρης. Δημούτρης, δε. Που έλεγε σιγά τα Δημούτρα. Είτε δύο μούρες αυτά. Τώρα που είδαμε το βίντεο και θυμηθήκαμε, όχι ότι το έχουμε ξεχάσει, έχετε πρωταγωνιστήσει, έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλές σειρές, επιτυχημένες σειρές. 40. 40 χρόνια, 40 σειρές. Ναι. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Και μιλάμε για σειρές γνωστές. Όχι ότι. Έχετε μεγαλώσει μαζί μας. Πρώτη επιτυχία ήταν από το 81 με τη Φιωρούλα τότε. Τι σκέφτεστε, κύριε Κωστή, όταν βλέπετε... Δεν βλέπω. Δεν βλέπετε. Όχι. Δεν βλέπετε τα σύριαλ που παίζετε. Όχι. Γιατί. Τα γυρίζω, τα ξαναβλέπω μετά. Αλήθεια μου λέτε τώρα. Τα έχω γυρίσει για εσάς. Αρχείο δεν έχετε στο σπίτι σας. Τίποτα. Αυτή είναι η περιουσία σας όμως. Υπάρχει όμως. Υπάρχει, ναι, αλλά... Έχω το μυαλό στα σκουπίδια, ξέρετε. Ότι κάποια στιγμή, ξέρετε, άμα γυρίσετε τα σκουπίδια, θα δείτε ενθύμια που έχουν συναισθηματική αξία μεγάλη για κάποιους ανθρώπους. Αλλά κάποιος άλλος δεν σου διαφέρει και τα πετάνε. Αν είναι κάτι να σωθεί, θα σωθεί από μόνο του. Εγώ να τα κρατήσω σπίτι με τα κοιτάω, με ενδιαφέρει να τα κάνω. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει να τα βλέπω. Αυτή είναι η κληρονομιά. Κατάλαβατε. Εσείς μαζεύετε σκουπίδια. Ή όχι, ναι. Μαζεύετε τα σκουπίδια. Και σκουπίδια μαζεύω, ναι. Ναι, έτσι. Κοίτα κάτι ξέρω. Ναι. Ναι, άμα το κάτι καλό που είναι, το μαζεύω. Τι κάνετε, ψάχνετε στα σκουπίδια. Όχι, δεν ψάχνω. Όχι, ψάχνω. Τι λες, άμα είναι αυτό κατάλαβα. Άμα το βλέπω, πιστεύω την γυναίκα μου και το παίρνω. Κύριε Κωστή. Για ξεκάρφωμα. Κύριε Κωστή, την τηλεόραση τώρα έτσι πώς την βλέπετε. Όπως είναι η κατάσταση. Ναι, αλλά πιο αδύνατη. Ναι, αυτό είναι. Είδα τώρα αδύνατη. Έχουν εξαφανιστεί τα σεμεδάκια πια μετά. Ναι, δεν μπορεί να βάσει σεμεδάκια. Τι γίνεται. Reality βλέπετε, σας αρέσουν. Να σας πω, δεν βλέπω τηλεόραση, παίζω στην τηλεόραση. Δεν σας αρέσει να βλέπετε τηλεόραση, να αποφεύγετε. Τηλεόραση δεν πρέπει να, να κάνει κάτι και να κάθεις να βλέπεις τηλεόραση. Εγώ την ώρα της τηλεόρασης δουλεύω. Άμα είσαι στο σπίτι δεν θα δείτε κάτι, κάποιο σύριαλ. Όχι, γιατί την ώρα εκείνη δουλεύω. Στο θέατρο. Ούτε τα δικά μου δεν δουλεύω. Είστε από τους τυχερούς. Όχι, είναι... Πάλι καλά. Αυτό είναι σύνηθες στον κόσμο των ηθοποιών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Πολλοί συνάδελφοι στο θέατρο πώς θα δώσω. Όταν τους ρωτάμε αν βλέπουν τηλεόραση μας λένε όχι. Είναι κουλόφο πότε πράγμα, να δω το μεσημέρι. Όταν είσαι στο θέατρο και παίζει ο Ολυμπιακός όμως... Ναι, τρέχω, ναι. Δεν έχετε κάτι να ακούσετε. Ναι, ναι, αυτό ναι. Αυτό σίγουρα. Για όλα αυτά και για την τηλεόραση θέλουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μαζί σας, γιατί είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε μείνει σταθερά στην τηλεόραση. Όσο ζω εγώ τουλάχιστον και βλέπω τηλεόραση, δεν θυμάμαι σεζόν που να μην είσαστε αλλά και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Σημαίνει ότι ο κόσμος σας αγαπάει, σας ζητάει, θέλει να σας βλέπει και σίγουρα έχετε πολλούς καλούς φίλους. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά θέλαμε να τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο, αλλά και για το θέατρο, γιατί είχαμε και τον πρόδρομο και μας έδωσε... Τον έρωτα. Ναι, ναι, τον έρωτά σας, γιατί τον είδαμε ότι έχετε παίξει και μαζί. Περισσότερο Τάσος Κωστής, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και θέλω να σας πω στο σημείο αυτό όμως, γιατί έχουμε γιορτές, πλησιάζουν γιορτές, Χριστούγεννα και του Αγίου Νικολάου σήμερα. Μπορεί να στείλει μήνυμα. Ναι, ο κύριος Κωστής εννοείται. Ναι, μου βάλα και το κλείσατε. Ασχολείστε με την τεχνολογία. Ναι, ποιο. Ασχολείστε με την τεχνολογία. Όχι. Δεν κάνετε και τίποτα. Αλλά για εσάς πώς από άποψη το κάνω, το λέω. Δεν από το λέω. Άποψη. Έτσι, δεν εντάξει. Ξέρω, αλλά δεν θέλω. Για εσάς όμως που θέλετε να έχετε ένα φορητό επιλογή υπολογιστή, γιατί αυτό εδώ που βλέπετε δεν είναι μόνο κινητό. Παιδιά, με δέρω, νομίζω. Κατεβάζετε για τα μπάσα, βάλτε χρήμα. Είναι από τα πολλά γλυκά που φάγαμε σήμερα. Όχι, είναι αυτό, σοκολάτα. Είναι από το ξενίκι του Ρεάκτονη. Ναι. Θα σα πω μετά τι πράγματα. Είναι από χθε το βράδυ. Είδα και την κυρία Αλταπανοπούλου, πρέπει να σα πω. Ναι, αλλά μην πήγε με το τσιμπιέ, γιατί όλα τα κλικά που πήγε. Γράφουμε μία, αφήνουμε κενό όνομα, τεπώνυμα, αποστολή στο 54990 ή καλείτε από το σταθερό σα, 9011 51 51 40 για να κερδίσετε σήμερα, όχι αύριο, λίγο πριν το τέλο τη εκπομπή μα, το Made in Star, αυτό το πολύ ωραίο κινητό, υπολογιστή. Βλέπετε ταινίες υψηλής ανάλυσης, κατεβάζετε παιχνίδια, έχει GPS, όλα τα κάνει, τη Samsung, το Galaxy. Ένα μοντέλο το οποίο το θεωρώ πολύ πιεσάρικο και παγίδα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί δεν το έχει κανείς ακόμα στην αγορά, δεν είναι τόσο γνωστό. Έτσι και θα πει τι είναι αυτό κανείς. Και μπορεί να προκύψει και μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και να γνωρίζετε το άλλο σε μισό. Τι λέω, παιδιά, σήμερα. Τι λες, παιδί μου, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή εδώ σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχουμε και παρέα. Fan club, βλέπω. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
Να είμαστε λοιπόν εμείς εδώ. Ελπίζουμε κι εσείς να μην φύγατε από τον καναπέ σας, γιατί η παρέα μας σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κωστή, όσον αφορά τις μεταγλωτίες που έχετε κάνει σε τόσα παιδικά. Ναι. Κάποιο ρόλο που θυμάστε, γιατί τον κάνατε πάρα πολύ καιρό, ναι. Ποιο να πρώτα θυμηθώ. Όπου θέλετε εσείς. Αυτά που έχετε δει εσείς. Τι είστε, εγώ τα έχω δει όλα. Ποια. Στην όμω Σάινι, το αγαπημένο μας. Αυτό είναι πολύ παλιό. Για δείτε λίγο αυτό. Ο κυρίος προφήτης είναι φοβερά πολύ άσχολος. Δεν μπορεί όμως να πήγε και πολύ μακριά. Απρός λοιπόν, καλά μου κιάλια. Αχα, μάλιστα, ανάτος εκεί είναι. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα με το φορτηγό του. Πάει προς τα εκεί. Δεν νομίζω όμως πως τέλειωσε την επισκευή του. Συγχαρητήρια, αστυνόμες είναι. Ευχαριστώ, αρχηγέ. Μα τι λες τώρα. Έπιασες αυτούς τους δύο πράκτονες του κλάου. Είναι, ναι. Αυτό θα σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το ήξερα. Σήμερα το έμαθα ότι ήσασταν και αστυνόμος Αΐνης. Καλά, τη φωνή μου την έχω για να μιλάω με το κοντρόλ στις μεταγλωτήσεις. Ναι. Την άλλαζα πάρα πολύ. Μπορείτε να μου τον κάνετε τώρα δηλαδή εμένα, ναι. Όχι, αυτή η φωνή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι ψηλά, είναι στον αριστεί, είναι κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη. Είναι. Έχει μια φέλη για να τη βρούμε ποια φωνή να του βάλουμε για να ταιριάζει το σκίτσο. Γιατί ο ξένος δεν μιλάει έτσι. Ναι, καμία σχέση. Γιατί έχουν διέξω, ναι. Θεωρούν ότι αυτή η φωνή ήταν αυτή που το πήγαινε. Είναι κάτι στα χρήση του Θευθυμίου, έχει μια αφέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι που το είχα πάντα απορία. Ειδικά για εσάς που, είχατε συγκεκριμένο ρόλο σε ένα παιδικό, δεν κάνατε απλά μια guest εμφάνιση. Πώς θυμόσασταν την επόμενη φορά τη φωνή του πρωταγωνιστή, ας πούμε, του αστυνόμου Σαΐνη? Πώς τη θυμόσασταν και την κάνατε ίδια? Μόλις έβλεπα το σκίτσο. Α, σας ερχότανε. Για στροφή, ναι. Τώρα μου πεις μια φωνή. Τώρα μπορώ να θυμηθώ 5-6 φωνές. Θυμηθείτε κάποια φωνή. Η πιο αγαπημένη μου είναι του Σαΐνη και μια άλλη που ήταν της εποχής εκείνης, που έχει κλασικό παραμύθι, το θαυμαστό ταξίδι του Νίλς Χόλγκερσον. Ναι. Αυτό που ήταν και μια ωραία περίπτωση. Γκρίζε μια ταινία, να κάνω μια παρένθεση. Στην Κρήτη έκανα μια ταινία και είμαστε σε 1000 μέτρα υψόμετρο. Ήταν σκριτικός εκεί και μας έλεγε διάφορες ιστορίες, πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Και μια μέρα μου λέει, είχα βλέπω ένα παραμύθι και είχα να πήρα μια μέρα λέει, ένα αδειάνο και ανεβαίνω πάνω, για γαλοπούλα δηλαδή, και λέω στη γιαγιά μου, άντε γεια σου γιαγιά, θα σε δω ξανά, πάω για τη Λαπωνία. Και πήδηξα το σπίτι, από την ταράτσα. Και έπεσε κάτω, σκοτώθηκε ο αδειάνος και σώθηκε αυτός, επειδή ήταν μεγάλη γαλοπούλα. Έβλεπε το θαυμαστό ταξίδι του Νίλς Χόλγκερσον και είχε πάρει την Άκα που ήταν η Χίνα, αλλά αυτός δεν είχε Χίνα. Και το πίστεψε. Ναι, νόμιζε ότι ήταν ο Νίλς Χόλγκερσον και του λέω, μόνο σου θα πήγαινε στη Λαπωνία. Όχι, μου λέει. Με ποιον άλλο. Είχα μαζί μου λέει και τον Γκρούμελ. Α. Και του λέω, είχε το σκιουράκι, τον Γκρούλι, αυτό το τρίπο. Αυτό το λεφερούλι, το μικρό του σκιουράκι, που γέλαξε. Τι ωραίο τύπος που είστε. Και πατέρι σου. Και ξαφνικά τα παρατάει όλα και αρχίζει σαν το γκριοκάτσικο να πηδάει τα βράχια. Απ' τη χαρά του. Ένα μεγάλο άνθρωπο, 35-36 χρονών ήταν. Μα να σα πω κάτι. Από τη χαρά του ότι είχαν παρέα με τον Γκρούμελ. Μα τι λέτε τώρα, και ξέρετε, είναι οι φωνές που έχετε αλλάξει που δεν ξέρουμε ότι είναι ο Τάσος Κωστής. Έτσι, το σκιουράκι τώρα στον Νίλς Χόλγκερσον. Και το ακούει ξαφνικά και παθαίνει σοκ. Ο Δρακουμέλ που έχετε εδώ στο στάδιο. Α, Δρακουμέλ. Ναι, πείτε μου, σας παρακαλούμε. Κάντε μας λίγο το Δρακουμέλ, οπωσδήποτε, τον αγαπώ. Σας παρακαλώ. Το υποβηθεί στροφίτα και δεν μπορώ. Κάντε μας λίγο το Δρακουμέλ. Το Δρακουμέλ. Ποιο? Το Δρακουμέλ. Στην αρχή που ξεκινάει και λέει στρουφάκια, θα σας μια μέρα θα σας δείξω εγώ αυτό. Μια μέρα θα βρω το σπίτι σας και τότε. Τέλειο. Ο Μπαλού, μια άλλη φωνή που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ο Πούμπα. Στο Lion King. Είναι το αγριογούρνο. Ανά το. Να το. Είναι ακόμα θυμωμένο. Α, ναι. Είναι ακόμα πολύ θυμωμένο μαζί. Ούτε σκιουράκι. Όχι. Τι τρέχει συνάδει. Παρακαλώ. Μα γιατί. Να ψάχνω εγώ το σκιουράκι. Να το. Θα καταλάβει ότι έγινε σαν ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και θέλουμε Δρακουμέλ. Τώρα έκανα τώρα πρόβλημα. Όχι, κι άλλο σας παρακαλώ. Και αυτό το παίζει κάθε μέρα. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι η γιορτά του σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Ο Σαΐνας. Ο αστυνόμος Σαΐνας. Για σένα που ξεγιορτήσεις. Κάντε μου το. Και ο Πούμπα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Πούμπα είναι το Lion King. Ναι, το αγριογούρουνο. Ναι. Που ήταν χακούνα ματάτα.
Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα εσείς από το σπίτι, αλλά εμείς εγώ τουλάχιστον πιστεύω όλες οι ηλικίες και τα νεότερα τα παιδιά, τα παιδάκια που είναι τώρα 6-7, αλλά και εμείς που είμαστε 30-35, όχι εγώ 30, παρακάτω, 30-35-40, έτσι, έχουν... Έτσι μπήκα στη διαφήμιση. Με τη λόγω της φωνής σας. Ναι, γιατί κάποιος που έβλεπε μεγάλωση αυτός... Αχ, τα χρόνια έβλες τα χάματα. Τώρα πια σε έχω αποκληρώσει, ξάδερφε. Μιλες τέτοια λόγια, ξάδερφε. Μου ραγίζεις την καρδιά. Εγώ σε αγαπάω. Και υποφέρω να σε βλέπω έτσι. Αφού υποφέρεις, μπορείς να εκπληρώσεις την τελευταία μου επιθυμία. Τι πίσω, τι τραβάει η καρδιά σου. Δεν το ξέχασα. Θέλατε να... Πάντως νομίζω ότι είναι μία από τις... Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω. Θέλατε να μας πείτε ότι αυτό σας έβαλε στον χώρο της διαφήμισης. Ναι, ναι. Μεγάλωσαν τα παιδιά που ήταν μικρά, μπήκαν και στη διαφήμιση οι διαφημιστές και ένας ήθελε να δουλέψει μαζί μου και μου λέει: Θέλω γιατί έκανα και τη φωνή του Γκούφι. Και τον Γκούφι. Είμαι και ο Γκούφι. Και τον Γκούφι. Ναι, παιδιά. Ναι, Γκούφι. Άντε, φωνάσαμε. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Κάθε μαζί τον Γκούφι ακόμα. Γεια σα, τι κάνετε. Αυτό για να κάνω την αναρρόφηση ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και με φώναξε. Μόνο και μπήκα στη διαφήμιση γιατί με φώναξε ένα για να με γνωρίσει. Τάχαμε, να του κάνω και μια διαφήμιση. Και μετά πήγα με φόρτα έτσι και μπήκα και στη διαφήμιση και κάνω κάτι διαφημιστικά τέλο πάντων. Όχι πολλά, αλλά κάνω κάτι. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, συγχαρητήρια. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που λέγατε πριν. Δεν χρειάζεται να έχετε υλικό στο σπίτι σα. Είναι τόσο πλούσια η χρονομιά που έχετε αφήσει. Εγώ πρέπει να δουλεύω. Και μιλάμε και για παιδικά τα οποία. Όσο παλιακά και να φαίνονται τώρα τα γρηγορούν, τα βλέπουμε όλοι, ακόμα και σήμερα. Ωραίο αυτό. Έχω ζήσει πολύ ωραία στιγμή. Ποια είναι η σχέση των ηθοποιών που μεταγλωτίζουν παιδικά, αν τα ηχογραφείτε μαζί εννοώ. Δεν ξέρω αν είναι η διαδικασία. Ο καθένας μόνος του. Ναι. Α, είναι μοναχικό το επάγγελμα. Παλιά αυτό, το κάναμε δηλαδή. Όλοι μαζί σε ένα μικρόφωνο. Το σένα, το κάναμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί σε ένα μικρόφωνο. Ναι, και δεν, ναι. Σε δύο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ότι έχετε βίντεο, βιντεοσκόπηση από κάτι τέτοιο. Το backstage. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχατε τέτοιο υλικό να μας το στείλετε. Δεν βγαίνανε οι κάμερες από το στήμα. Μπορεί και καμιά κάμερα τόση. Όχι, και θα έχετε. Ο Σαΐνης το γύριζαμε φιλμ. Ήταν φιλμ. Και παζόταν το κάναμε πρόβα αλλού. Μετά φορτωνότανε, πηγαίναμε αλλού το γυρίζαμε, αλλού ήταν το περφορέ, αλλού ήταν αυτό. Αν κάναμε λάθη, γυρίζαμε πίσω. Φασαρίες. Ούτε μοντάζ, ούτε τίποτα. Πέρα από τις αναμνήσεις που σας έχει αφήσει σίγουρα τα παιδικά, θέλω να μου λύσετε λίγο τις αναμνήσεις που σας έχει αφήσει το Ρετυρέ, μια πολυσυζητημένη σειρά, η οποία παίζεται σε επανάληψη ακόμα και φέτος, έπαιξε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με το που παίζει το Ρετυρέ, λέει το καλοκαίρι. Ωραίες εποχές εκείνες. Και είμαι τυχερός που έπαιξε αυτά. Έτσι. Αυτά που παίζω, δηλαδή το να εγκλειστεί τόσα σύριαλ. Είμαι τυχερός ότι έπαιξε σε κάποια σύριαλ τα οποία ήταν. Μείνανε κλασικά. Και αυτή είναι η χαρά. Στον κύριο Δόγκανο που συνεργαστήκατε με τον κύριο Μπέζο και στα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι ήταν κύριος ο Δόγκανος, αλλά. Σωστά, Δημήτρη. Ναι. Τι σας έχει αφήσει η συνεργασία σας από τότε, δηλαδή θυμάστε κάτι να μου πείτε ένα χαρακτηριστικό από backstage που να έχει γίνει. Αυτό που θυμάμαι. Όχι, δεν. Καταρχήν, αυτά τα αστεία που κάνουμε εκεί και γελάμε πάρα πολύ είναι τις στιγμές όπως εδώ κάνετε μια ατμόσφαιρα και φτιαχνόμαστε όλοι και είμαστε. Και γίνεται κάτι ένα αστείο, τίποτα και ξενόμαστε το γέλιο. Αυτή την ατμόσφαιρα δεν πάτε μεταφέρεις. Αυτό που θυμάμαι εκεί που κάναμε ήταν ότι σκαλέζαμε πολύ το κείμενο. Και δεν φοβόμαστε να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Διότι οι Έλληνες δεν έχουμε χιούμορ, έτσι. Κάνουμε πλάκες μεταξύ μας. Και εκεί κάναμε πλάκες ο ένας τον άλλον και δεν φοβόμαστε. Ο Γιάννης Μεγαλόκαρδος, όπως ήταν, τα άνοιγε πάρα πολύ. Εγώ δεν φοβόμουν να με λέει πλατίνο φουλομούριξ, όπως με λένε. Όλα αυτά. Και δουλευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό ήταν. Όλη την ώρα, ακόμα μου έκανε εντύπωση ότι είμαστε σε δύο πλατό, το κίτρινο και το μπλε. Και καμιά φορά δεν γυρίζαμε από εδώ, μία από εκεί. Το συνεργείο ήταν άλλο το ένα και άλλο στο άλλο. Όταν είμαστε στο ένα, ερχόταν από το άλλο πλατό, όταν είχαν διακοπή στο δικό μας για να συμμετάσχουν όταν σκαλέσαμε το κείμενο να πούνε και δικά τους. Πολλά αστεία είναι των τεχνικών. Αλήθεια. Ωραίο. Το οποίο είναι σε κείμενο του Πρετεντέρι, έτσι. Ναι, αλλά το σκαλέσαμε. Το κάναμε, να δουλευτούμε μεταξύ μας. Να το κάνουμε μετά. Μια μεγάλη πλάκα που κάνατε. Ό,τι είναι, το βλέπετε. Αλήθεια. Ναι. Όταν έξω δεν κάναμε πλάκες μεταξύ μας, δεν προλαβαίναμε. Ναι. Μια μεγάλη φιλία που έχει γεννηθεί μέσα από αυτή τη συμμετοχή σας σε πάρα πολλά σύριαλ με κάποιον συναδελφό σας που έχετε πια αδελφική σχέση. Κοιτάξτε, το δικό μας το επάγγελμα είναι λιγάκι μοναχικό. Δηλαδή, κάνουμε δουλειές με τον Γιάννη, τον παίζω. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε όλη την ώρα μαζί, άσχετα δεν δουλεύουμε πολύ μαζί. Έτσι, τον αισθάνομαι στην καρδιά μου και πιστεύω και αυτός το ίδιο, αλλά δεν μπορούμε λόγω της δουλειάς να κάνουμε παρέα.
Διότι όταν δουλεύουμε και το πρωί και το βράδυ, πότε να κάνουμε. Έχετε δουλέψει πολύ με τον Φιλιππίδη πάντως τα τελευταία χρόνια. Ναι, και εκεί κάναμε μεγάλη επιτυχία. Και στο Μπακαλόγατο, έτσι. Και στο Φωνάζει ο Κλέφτης. Μετά κάνει και τη σκηνοθεσία. Που κάνει σκηνοθεσία, ναι. Όπου εκεί κάνει τον Παπαγιανόπουλο. Ναι. Το ρόλο υποθετών. Και τώρα κάνουμε στο θέατρο Δανδουλάκη το Να ζει κανείς ένα μυζί. Mm-hmm. Για ταινία που έπαιζε ο Μέλ Μπρουκς, δεν είναι του Μέλ Μπρουκς. Έτσι, γιατί όλοι λένε την μια ταινία του Μέλ Μπρουκς. Απλά έπαιξε το Μέλ Μπρουκς. Ο σκηνογράφος, ο χορογράφος του τη σκηνοθέτηση. Λοιπόν, και εκεί με την Κάτια Δανδουλάκη, το Χαϊκάρι, το Τζιμιτσέλη. Εκεί πάλι μου θυμίζει το γέλιο τόσο πολύ όσο θα πιστεύω που φτάνει τα επίπεδα του Μπακαλόγα. Απ' την αρχή μου και το τέλος έχει γέλιο. Υπάρχει μια γελοτοθεραπεία. Για να στον Μπακαλόγα το έχει κάθε 7 δευτερόλεπτα γέλιο, εδώ έχει κάθε 10. Ή εκεί στον Μπακαλόγα έφτανε, όχι το μεγαλύτερο διάστημα για να γελάσεις. Γιατί έχει ατάκα και γέλιο. Και εδώ έχει ατάκα και γέλιο. Η κυρία Δανδουλάκη μάλιστα μιμείται και εξαιρετικά. Σας κάνει μιμήσεις. Δεν προλαβαίνω. Αμά κύριε Κωστή μου, δεν προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Πρέπει να είναι... Δουλεύουμε. Να σας πω κάτι, δεν έχουμε κενά διαστήματα. Κύριε Κωστή, αυτό μόνο ευχάριστο είναι το ότι έχετε δουλειά και δεν προλαβαίνετε. Και λόγω αυτού θέλω να σας ρωτήσω ότι βλέπουμε και τις δύο νέες σειρές του Μέγκα, που είναι και οι δύο κωμωδίες, το Μελένη Ευαγγέλη και το Πίσω στο Σπίτι. Δεν ξέρω αν τις έχετε παρακολουθήσει, όχι, αν έχει τύχει. Πόσο καλά πάνε όσον αφορά τα νούμερα. Δηλαδή, είναι σειρές οι οποίες πρώτα απ' όλα παρουσιάζουν οικογενειακές ιστορίες. Δεν εννοώ την σειρά του Α. Και όλο αυτό το. Ειδικά το Πίσω στο Σπίτι, το οποίο είναι και επίκαιρο, γιατί όντως πολλοί κόσμος επιστρέφει στη μαμά του Στάθη μου. Και με... Ναι, ναι, αποκλείται να επιστρέψω. Όχι, άλλο λέω εγώ, σταμάτε εσύ. Κάτι το οποίο προφανώς είναι πολύ οικείο στο τηλεοπτικό κοινό. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν αυτό. Όπως και το Ρετυρέ, μια σειρά. Όπως έτσι. Θα ήθελα να πάμε να δούμε μαζί, να δείτε και εσείς να το σχολιάσουμε μαζί, ένα απόσπασμα. Από ποια σειρά, Μαρία μου, θα δούμε πρώτα. Το Μελένη Ευαγγέλη ή το Πίσω στο Σπίτι. Μελένη Ευαγγέλη, λοιπόν. Έχω τρυφωνία. Θα δώσω και 30 ευρώ στην κυρία Σπασία, μια που ήρθαμε ευκαιρία να διαγράψω το νούμερο 58 από τη λίστα. Έστεισα ένα μάτς στο Λύκειο. Όσο πήγαινε ο Μπίλης στο Λύκειο, ήταν χάλια μαθητής. Σε όλα τα μαθήματα. Ακόμα και στη γυμναστική. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα πήγαιναν τόσο άσχημα για την ομάδα του σχολείου, που κάποια στιγμή ο γυμναστής αποφάσισε να αφήσει ακόμα και τον Πιλάκο να παίξει. Και μάλιστα στο τελευταίο μάτς της χρονιάς. Σκέφτηκα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να βγάλω κανένα φραγκάκι από την κυρία Σπασία, που εκτός από το εγχειροδανειστήριο που είχε, κανόνιζε και τίποτα παράνομα στοιχήματα. Τι γίνεται, κυρία Σπασία, καλά? Το σχολικό πρωτάθλημα το παίζουμε στο στοίχημα. Αμέ. 10 χιλιαρικάκια στην κάτω Παναγιά παίζουν με εμάς σήμερα. Και λες ότι θα χάσουμε? Ξέρω εγώ, έχω ένα προαίσθημα έχω. Άμα έχεις προαίσθημα. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Φυσικά δεν χρειαζόμουν καμιά τύχη. Είχα τον Μπίλη. Μετάνιωσες ποτέ που δεν έβαλες εκείνο τον γκολ? Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Για σκέψου το. Σήμερα. Ε. Για αρχή έπρεπε να βρω ένα ψεύτικο πιστοποιητικό γέννησης. Ευτυχώς ο ένας και μοναδικός ομοφυλόφιλος που ξέρω δουλεύει σε φωτοτυπίο. Πάντως, ρε Μίτσο, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί που σου έφερα να μου φτιάξει το πιστοποιητικό? Που με βοήθησες. Χωρίς εσένα θα βασανιζόμουν ακόμη να παλεύω με τη σεξουαλικότητά μου. Τι έπαθες, λέει? Μιλάμε, έζησα την αποκάλυψη, ε. Ξαφνικά είδα ότι τριγύρω μου υπάρχουν ένα σωρό άντρες σαν και εμένα. Σκέψου μόνο ότι τόσα χρόνια δουλεύω με τον Τάσο και δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα. Αχ, δεν αντέχω άλλο, Χριστέ μου, πάλι κόλλησε αυτό το πράγμα. Αχ, ξεκόλα, ξεκόλα, ξεκόλα! Όπα, μου ήρθε απότομο αυτό λίγο, η αλήθεια είναι. Ο Μπέκαμ ήταν. Σωστό. Καλό. Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα από την σειρά, την αγαπημένη σειρά, όπως έχει φανεί και από την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. 34,9 Νικολέτα μου στο σύνολο και 39,8 στα νεανικά κοινά. Σχεδόν 40. Παιδιά, κόσμος έχει βάρεσει τα τουρκικά σύριαλ, γι' αυτό βλέπει. Ευτυχώς. Να σας ρωτήσω σας γι' αυτό λίγο επί τη ευκαιρία. Ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που γίνεται με τα τουρκικά σύριαλ? Νομίζω σας έχουν ρωτήσει 100.000 φορές. Αλλά άλλη μία δεν βλάπτει. Και τι θα βγει, θα το βγάλουν? Όχι, λέμε τώρα. Αλλάξει τίποτε? Να έχουμε να λέμε. Αν ήταν ένα σύριαλ ελληνικό στην Τουρκία, τι θα γινόταν? Σωστό. Θα καμαρώναμε στα γκίφτικα σκαρπάνια. Σωστό. Επέκτηκε ένα τουρκικό. Εντάξει, θα παίχτουν δύο σύριαλ. Και τι έγινε? Σας ενοχλεί, σας εξοργίζει αυτό? Όχι, γιατί. Παίζονται τουρκικά σύριαλ και δεν γίνονται ελληνικά? Μην ξαναπεί τη λέξη εξοργίζει. Και αμερικάνικα παίζονται. Ναι, αλλά. Εκεί δεν μας εξοργίζει. Και βραζιλιάνικα. Δεν έχουν πολύ Έλληνες ηθοποιοί δουλειά.
Γιατί θα παίζανε, θα κάνανε με σύρια ελληνικά. Ναι. Με ποια λεφτά τώρα, τα νοικιασμένα. Δεν φτάνουνε. Θυμάμαι μια φορά, αυτά που γυρίζουμε εμείς, ξέρω, ούτε και τα τηλεφωνήματα του Spielberg δεν είναι, το σύριαλ. Τέλεια. Για την οικογένειά σας, τι σκέφτεστε έτσι για το μέλλον τους, τώρα που βιώνουμε τόσο δύσκολα χρόνια, λόγω οικονομικής κρίσης. Ο κάθε άνθρωπος κάνει τη ζωή του μόνος του. Εγώ και το παιδί μου, έχω και την εγγονή μου. Πόσο είναι η γονή σα, 3,5 χρόνο. Να σα ζήσει. Να σα ζήσει και συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, πρέπει να πούμε ότι από λεπτό σε λεπτό γεννάει και αδερφή τη Φραντζέσκα. Με έναν πόνο. Τι γίνεται, έχουμε εξελίξει το μευτήριο. Είναι μέσα στο. Μα τι γίνεται να μάθουμε. Θέλω να σα πω ότι εμεί έχουμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα στήλη στην εκπομπή μα κάθε Τρίτη, το Πέσω στην Ολγίνα. Και η Ολγίνα βγαίνει στου δρόμου τη Αθήνα. Πώ? Η Ολγίνα. Α, Ολγίνα. Και ρωτάει. Γιατί μπορεί το Λάμδα να βγει ρο και να είναι Ολγίνα. Και λέω Ολγίνα. Και ρωτάει. Και ρωτάει διάφορα διάφορα τους. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ, μου είχε μόνο καλά κάνετε. Ρωτάει διάφορα λοιπόν την νεολαία και παίρνει τις απαντήσεις της. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα εσάς, αν σας δινόταν η ευκαιρία, γιατί φαντάζομαι έρχεστε σε επαφή με νέο κόσμο και στο θέατρο, ποια είναι η δική σας ερώτηση για την νεολαία. Αν είχατε την ευκαιρία, είχατε ένα, και σας έλεγα πρέπει, θέλουμε να κάνετε μία ερώτηση, σε μια τάξη, ας πούμε, της ηλικίας 16. Να, εδώ έχουμε και τη σχολή του κυρίου Μανέλη, τις φοιτητές. New Media Studies, ποια είναι η απορία σας για την νεολαία του σήμερα? Είμαι πάντα αισιόδοξος για την νεολαία. Είμαι υπέρ των παιδιών. Δεν το λέω για να χαϊδέψω, γιατί δεν έχω ανάγκη να το πω. Είμαι, το μόνο που θέλω να σας πω είναι να κάνουν αυτό που θέλουν. Μία ερώτηση όμως, αν σας ανάγκαζα εγώ να κάνετε μία ερώτηση. Τι ερώτηση θα σας κάνω? Αν υπάρχει κάποια απορία, γιατί φαντάζομαι ότι. Και λόγω του χάσματος των γενεών και όλα αυτά, πώς αλλάζουν τα πράγματα, δεν υπάρχει χάσμα. Μικρός και μεγάλος, άμα είσαι μικρός μέσα σου. Γιατί υπάρχουν και μικροί που είναι γέροι. Υπάρχουν και μεγάλοι που είναι νέοι στην ψυχολογία. Εσείς πώς νιώθετε? Νέος στην ψυχολογία να είσαι. Και στο μυαλό. Όχι στα νιάτο μόνο. Εσείς πώς νιώθετε? Εγώ. Ναι. Παιδί. Παιδί. Έτσι. Αυτό, άμα νιώθεις έτσι, αυτό είναι το παιδί. Δεν είναι μόνο στην ηλικία τη φρεσκάδα. Αφού νιώθετε παιδί, την ερώτηση που έκανε η Ολγίνα μας, τι ρωτήσαμε αυτή τη φορά? Τη δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνουμε, πόσο μας έχει επηρεάσει στον τομέα του σεξ. Α, θα ρωτήσεις αυτό το τον κύριο Κωστέλη. Ενδιαφέρον, αυτό μπορώ να συμμετάσχω. Και τους νέους και τους μεγάλους, επηρεάζει όλους. Διότι ξέρετε, να το πω και αυτό, κανείς δεν κάνει σεξ, ο καιρός περνάει. Λοιπόν, πάμε. Οι απαντήσεις είναι ενδιαφέρουσες, είμαι σίγουρη. Πολύ ενδιαφέρουσες. Πού πήγες? Στο Περιστέρι πήγα. Στο Περιστέρι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απάντησε η νέα. Πουλάκι το Περιστέρι. Όρισε τι απάντησε ο πρώτο νέο. Είδε. Τι απάντησε. Εγώ να δούμε, θα απαντήσω και οι άλλοι νέοι. Μπορεί να συμφωνείτε. Για να δούμε. Μακάρι. Επειδή γενικά χρόνο δεν υπάρχει και έχουμε και άλλε δραστηριότητε. Εντάξει, οπότε μπορώ, βγαίνω. Η ερώτηση αυτή τη εβδομάδα είναι κατά πόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη σεξουαλική μας ζωή. Η κρίση δεν έχει επηρεάσει τόσο τη σεξουαλική ζωή. Ωστόσο, σίγουρα σε μεγαλύτερες ηλικίες και λόγω επαγγέλματος και λόγω καθημερινότητας, υποχρεώσεις, τρέξιμο. Σε σχέση με εξόδους κτλ. Ό,τι πήγε το παιδί, ως κράτηση, μένω μέσα στο σπίτι κτλ. Πιο πολύ. Υπάρχουν τσακωμοί, είναι πιο έντονα τα προβλήματα. Όχι, δεν το έλεγα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο θέμα, το αντιμετωπίζουμε. Γιατί συνήθως, αν δεν υπάρχουν και χρήματα, αρχίζουν τσακωμοί, εντάσεις. Όχι, δεν είμαστε τέτοιο τύπο ζευγάρι. Ασφαλώς και μας επηρεάζει. Η οικονομική κρίση είναι κάτι που έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής μας. Και ασφαλώς και τη σεξουαλική μας ζωή. Γιατί το άγχος, για τη δουλειά, η ανεργία και οι πολλές υποχρεώσεις που έχουν σήμερα και οι νέοι να βρουν μια δουλειά για τα έξοδά τους. Δεν έχει να κάνει με την κρίση. Τα συναισθήματα δηλαδή δεν νομίζω ότι πάνε με τα λεφτά. Θέλω να πιστεύω για δηλαδή. Είπα δεν θα μιλήσω, αλλά θα το πω. Εγώ πιστεύω πάλι ότι μας επηρεάζει πάρα πολύ. Άμα δεν έχεις να βγεις, να κάνεις, να ξοδέψεις λεφτά, ρε παιδί μου, να περάσεις καλά, δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω. Αλλά τα περισσότερα τα νοικιάζεις με τα λεφτά, συνεπώς. Δεν πιστεύω ότι έχει επηρεάσει τόσο, ειδικά τους νέους. Αλλά τις μεγαλύτερες ηλικίες, ίσως ναι, όπως είπε, τα καθημερινά προβλήματα επηρεάζουν καλώς ή κακώς την ψυχολογία. Και το ψυχολογικό είναι πολύ βασικό. Δεν θα θες, για παράδειγμα, να φύγεις ταξιδάκι με την καλή σου, άμα δεν έχεις χρήματα. Θα το κάνεις. Γιατί Έλληνες είμαστε και θα το βρούμε τον τρόπο. Θα τρως καρπούζι και θα είσαι στο sleeping bag, θα κοιμάσαι. Σοβαρά θα περνάς και δεν σε νοιάζει και τίποτα, γιατί είμαστε Έλληνες. Ξέρεις, εμείς οι Έλληνες ποτέ δεν έχουμε, αλλά πάντα βρίσκουμε.
Μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει η κρίση πάρα πολύ. Γιατί, πώς το εξηγείς? Ξέρω, έτσι, με τονώνει. Βγαίνω πιο πολύ έξω, ακούω περισσότερα τα πράγματα και νιώθω πιο πολύ ντούρος για να το βράδυ να είμαι πιο πολύ έτοιμος. 6 μέρες τρώμε αγγούρι, το Σάββατο όμως είμαστε μούροι, δεν έχω να πω. Η Άννη σχέση είναι δυνατή και έχει γερά θεμέλια. Αντέχει και στην οικονομική κρίση και σε οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο. Ψάχνεις να βρεις κάτι άλλο να κάνεις. Μπορείς να αράξεις το σπίτι, μπορείς να πας κάπου πιο οικονομικά. Λεφτά μπορεί να μην έχουμε, έρωτα δίνουμε. Πολύ, πάρα πολύ. Greek lovers, μάνε. Έτσι ακριβώς. Ο Έλληνας έχει τη φήμη του Greek lover. Λέτε να τα βρεις κουρά τώρα. Μπορεί να βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο, όμως θα τη βρούμε σίγουρα τη λύση. Το συμπέρασμα, Λογινάκη μου. Το συμπέρασμα, λεφτά μπορεί να μην έχουμε, έρωτα δίνουμε, γιατί οι Έλληνες είναι Greek lovers. Δίνουμε και παίρνουμε όμως, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, παιδιά, σύμφωνα με έρευνα μάλιστα, η κρίση μας φέρνει πιο κοντά. Mm. Γιατί δεν βγαίνουμε έξω τα βράδια, οι περισσότεροι μένουν σπίτι. Και άμα δεν έχεις τέρι, πώς θα το γνωρίσεις. Ναι, λέμε αυτό που έχουμε τέρι. Εκεί που πας να πληρώσεις τα κοινόχρηστα. Μένει σπίτι, κρασάκι, τζάκι, ωραία ατμόσφαιρα, μουσικούλα, έρχεσαι πιο κοντά, κάνεις έρωτα, περνάς ωραία. Κύριε Κωστή, θέλω πριν σας χαιρετήσω να μου πείτε για την πολύ ωραία ταινία στην οποία θα σας δούμε με το καλό τον Ιανουάριο. Λάρισα Εμπιστευτικό. 3 Ιανουαρίου. 3 Ιανουαρίου, Υιός πολύ ωραία. Λάρισα Εμπιστευτικό. Και κάνετε εκεί τον υπουργό μου, είπατε. Τον υπουργό, τον Λαμόγιο. Ναι. Που έχει και μια γκόμενα την Παπουτσάκη, τέλος πάντων. Είχατε πολύ κόσμο να μελετήσετε έτσι, για το ρόλο. Μπορείτε να μας κάνετε λίγο τον Λαμόγιο, υπουργό. Ναι, έχω κάνει. Λίγο. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Δεν γίνονται αυτά έτσι, αγάπη μου. Θέλει και κάτι να το. Θέλει και την Κατερίνα Παπουτσάκη δίπλα. Ναι, αυτό είναι το. Ναι. Κατερίνα Παπουτσάκη, έχουμε ακούσει για πολύ ωραία guest. Όπως τη Φέιτη Σκορδάτου, το Χρυσό Τοχολίδη. Είσαστε πάρα πολύ ηθοποιοί πέρα από τα guest που έχετε. Τα guest, ναι, τα guest είναι. Όχι, γενικά όμως. Ηθοποιοί είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό. Γιατί είναι δύο χωριά που ενώνονται και ενάντια στον υπουργό που πάνε να του φάει τα χωράφια. Τέλος πάντων, μου τη φέρνουν. Σας τη φέρνουν τελικά, το καταφέρανε. Μετά από πολύ γέλιο. Στην ταινία τουλάχιστον συμβαίνουν αυτά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν νομίζω. Τουλάχιστον. Για να βγει γέλιο, δεν θα γίνεται. Έτσι, σωστά. Ναι. Κύριε Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και στο θέατρο και στην ταινία με το καλό 3 Ιανουαρίου. Θέλω να σας φιλήσω, να σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Για μια φίλη της μετά που ήθελε. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί μας θυμήσατε πολύ ωραία χρόνια. Σας εύχομαι και. Παιδικά χρόνια ξέχνιαστα. Νομίζω ότι τελειώσατε και εσείς αυτό από το σπίτι, δεν ξέρω. Έτσι θέλω να πιστεύω, το εύχομαι. Και συνέχεια σας να είναι έτσι. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα, παιδιά. Όχι καλέ, περιμένετε λίγο να πούμε πριν σας χαιρετήσω. Δεν θέλω να φύγετε έτσι. Έχω να σας πω κι άλλα στις διαφημίσεις. Να πούμε για το πολύ ωραίο αυτό, το γκατζετάκι μας, το Samsung, το Galaxy, που είναι εδώ και περιμένει. Α, είσαστε ψηλός. Το Samsung. Ιωάννα. Λοιπόν, οθόνη 5 ιντσών λοιπόν. Θα μπορείτε να βλέπετε πολύ ωραίες ταινίες και υψηλής ανάλυσης, να κατεβάζετε και παιχνίδια. Έχει και τάβλη. Μην γυρίζετε. Ναι, βέβαια. Μη σκέφτεται. Τις αρέσουν υψηλοί. Μη σκέφτεται. Λοιπόν, σταμάτα εσύ. Μέρα που είναι. Λοιπόν, είδατε, ξέχασα τα λόγια μου. Α, πώς το κερδίζουμε να πούμε, γιατί η κλήρωση Κώστα μου θα γίνει σήμερα λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και όχι αύριο. Βέβαια. Ένα δώρο εγώ γιορτάζω, λόγω δίνω δώρα, δεν έχει σημασία. Μη αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990. Και επίσης καλείτε από το σταθερό σας το 9011 51 51 40 και καλή επιτυχία. Ένα πολύ ωραίο κινητό, μην υπολογιστής, γιατί όλο αυτό που βλέπετε εδώ είναι οθόνη. Αφής. Το βλέπετε? Ναι, βέβαια. Θέλω να κλείσουμε με φωνή Δρακουμέλ. Για να θυμίσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποτε θα βρω το χωριό σας και τότε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλά, καλά. Σταμάτα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για τις πολύ ωραίες ευχές που μας στέλνετε, που μου στέλνετε και μέσα από το Facebook του Medistar, αλλά και από τη δική μου την σελίδα. Ελπίζω το βράδυ να απαντήσω σε κάποιους και στο κινητό. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να σου δίνουν τις ευχές τους. Έτσι δεν είναι? Τι ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε όμως και σε όλους σας που γιορτάζουν και στο σημείο αυτό, γιατί μπορεί και πολύ κακώς να μην είχατε ανοίξει την τηλεόρασή σας από τις 2 παρατέταρτο όπου και ξεκινάει το Made in Star. Λοιπόν, θέλετε να χορέψουμε, τι θέλετε να κάνουμε? Ναι!
Ναι, δηλαδή δεν έχουμε πάγο, είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά νομίζω ότι ένας καλός καλλιτέχνης, όχι. Ένας καλός χορευτής στον πάγο μπορεί να τα βγάλει εξίσου καλά πέρα και στο έδαφος. Στο πλατό, έτσι. Γιάννε, hi! Hello. How are you? Oh. I'm good. Γιάννε, you smell very good. Don't tell me now the brand of your perfume. Hello, welcome. Θα μιλάω στα αγγλικά, αλλά θα φροντίσω και να σας μεταφράσω. Θα κάνω το διαμηνέα. Θέλω να πω όμως στο σημείο αυτό ότι η μαμά μου θα είναι πάρα πολύ περήφανη που με έστελνε στα φροντιστήρια των αγγλικών. Είδες. Καλή ώρα. Καλή ώρα. How are you, Γιάννεκ, how old are you? 23. Το ρωτάω πόσο χρονών είναι, 23. Είναι νέο. Παλικαράκι, παιδιά. It's good. Γιάννεκ, welcome to Medistar. Ολγίνα, Γιώργος, Ιωάννα, Φραντζέσκα. Στάθης and Ιωάννα, please. Hello. Have a seat. Thank you. Θέλω να σας πω ότι ο λόγος που είναι... Βουλιάξα. Με έχετε. Ο λόγος που είναι στην παρέα μας σήμερα ο Γιάννεκ είναι λόγω του ότι τον απολαύσαμε στο Dancing on Ice ως παρτενέρ της Πάμελα, αλλά και επειδή είναι ένα άτομο το οποίο λόγω του ότι τελείωσε πλέον η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο reality. You have to go back to Poland now? No, I don't. I think I'm gonna stay for a while here. You like it here? I love it. Oh, you love it? Yeah, it's so nice. Because, I'm going to speak in Greek now. Το ρώτησα γιατί μάθαμε από τον προσωπικό λογαριασμό του Αλεξέη στο Twitter που είσαστε, you are very close friend with Αλεξέη, right? Yeah, we are. We are roommates. Yes, Αλεξέη tweets. Συγκάτοικη. Συγκάτοικη madness, όπως λέει και το τραγούδι. Ο Αλεξέη λοιπόν κάνει tweet και αναφέρεται στον φίλο του τον Γιάννεκ, βλέπουμε εδώ μάλλον και το Facebook. Λέει, my best friend Γιάννεκ is out of Dancing on Ice. He is great skater and awesome coach. So, if you want to have great lessons with him, contact him on FB Jean Mosicki. Moschitsky. 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 Text on his mobile. I really want him to stay. So, you're going to give private lessons in ice skating? Why not? I will. Can I be your first student? When? Right now? No, tomorrow. No. But not in the morning, it's usually some evening. Whatever time what you want. What lessons are these? In the evening? Yes. Yeah. Lessons in the evening? Yeah. Yes, of course. How it's not early lessons, you know. Τα κατάλαβες. Nobody likes to wake up early. Στο σημείο αυτό, sorry, Γιάννη, but I have to translate what we read before on Alexei's Facebook account. Διαβάσαμε λοιπόν ότι ο Αλεξέη παρακινεί όλο τον κόσμο, γιατί θέλει πολύ να μείνει ο φίλος του Γιάννεκ στην Ελλάδα, ότι θα παραδώσει, θα παραδίδει πολύ ευχαρίστως μάλλον, μαθήματα ice skating. Νομίζω ότι από τον Dancing on Ice θα πάει πολύ καλά το χόμπι αυτό στη χώρα μας. Ήδη έχω ακούσει ότι έχουν αρχίσει και στείνονται παχοπίστες, έτσι. Υπάρχουν, ναι. Θα το δείτε και σε πολλά εμπορικά. Βραδινά μαθήματα. Τι είναι τα βραδινά μαθήματα? Απογευματινά, είπε μου. Παιδιά, και εγώ όταν είχα πάει στην παγοπίστα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και μου είπαν ότι πριν δεν είχε τέτοια προσέλευση. Τώρα θα έχει ρεύμα, παιδιά. Να το ρωτήσουμε κάτι άλλο. Αν δεν βρει μαθητές, πώς θα μείνει στην Ελλάδα? Έχει άλλο τρόπο? Right. Alexei proposed to Mariana, right? Mm-hmm. So this is a very good reason for Alexei to stay in Greece forever, why not? Forever, why not? Maybe. Maybe she will go to Russia. You know? Oh, no. Mariana is going to stay here. Because you're going to make your mother feel bad. Στα ελληνικά. Yes. Now I'm going to ask her the next question. Is there any possibility that you might fall in love with a girl a lot and this is the reason why you want to stay here in Greece? Γιάννεκ. Ρωτά τον Γιάννεκ αν είναι και γι' αυτόν ο λόγος ίσως, ότι ερωτεύτηκε καμιά κοπελίτσα και γι' αυτό θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Tell me, Γιάννεκ, the truth. The truth. You look at my eyes. Yes. I really want to fall in love, but it's not happening right now. Sorry. Yes. But your Greek women are very nice, very good looking. Only nice, I like them. Only they are looking. Very pretty. Mm-hmm. Yeah. Yes, I would say I know the bad Greek word for that, but I cannot use bad. It. Bad. Yeah. It's very bad.
Ah, it's not bad, but don't say this on the TV. But it's not very bad. I will explain you after. Λέει λοιπόν ο Γιάννεκ ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ερωτευτεί. Δεν υπάρχει κάποια γυναίκα η οποία θα τον κρατούσε στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Αλλά ωστόσο, Ιωάννα μου, θεωρεί τις Ελληνίδες πολύ όμορφες, πολύ καλές. Μου αρέσει που μας είπε και καλές πέρα από τη φανησία. Τι λέξη να μας πεις που είσαι. Γιατί δεν μπορώ να σας την πω. Ξεκινάει από γάμα και τελειώνει σε το. Μάλιστα. Συγγνώμη, έχω μηνύματα από 4 ΠΑΕ, οι οποίοι ζητάνε να γίνεις μεταφράστρια. για να ανέβει το άθλημα. Γιάννεκ, did you like any of the girls in the show? All of them. Not all of them. You're an easy person. One, of course, Pamela. Pamela, my partner. Pamela. Yeah, she's great. She's free. No, I don't think so. She's single. I don't think so. I think she have a boyfriend. Του αρέσει πάρα πολύ η Πάμελα λοιπόν ως γυναίκα, αλλά δεν είναι μόνη, έχει αγόρι και δεν μπορεί να κάνει κάτι μαζί της. Another case, maybe? Another? The backup plan, you mean? Πινελόπη Αναστασοπούλου. You always have to have it, some. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Do you like Penelope? As a friend, yes. As a woman. As a woman, too. But I think... I saw some pictures of Christina Papa from I don't know 90s, 80s, yeah. And I have to tell you that Christina Papa is gonna be in our company in how many minutes, Maria Yachnaki? Few minutes. She's gonna be here. Five. Great. Χριστίνα Παπά, να το πούμε και στο κοινό μας ότι θα είναι σε πολύ λίγο στην παρέα μας και θα μας μιλήσει και για το Dancing on Ice και για το. Τι είπες, Μαρία μου? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και BBC. Yes, tell us about Christina Papa. She's a very good woman. She's a very gorgeous woman. Yes. She used to be one of the most beautiful girl at the 90s, but only, not only at this time. Mm-hmm. I think she's still very yes. Good. Janek, you're a professional ice skater, right? Mm-hmm. That's At Poland, it's a popular sport to... Yeah, of course, it's much popular than in Greece. Mm-hmm. You know, in Greece, I don't know if you have a regular size ring. We don't know. You don't have like a full size ring, yeah? I think you don't. So I the biggest ring, it's I think at Athena's Heart or at the mall, some mall. So, but still, it's too small to do. Yes, this is the truth. Very. Ρώτησα λοιπόν τον Γιάννεκ αν είναι όντως ένα διάσημο άθλημα το ice skating, το πατινάζ στο μπάγκο στην Πολωνία και φυσικά και είναι. Νομίζω ότι ωφελεί και είναι και ο καιρός ο κατάλληλος σε συγκεκριμένη χώρα. Απορεί για εμάς, όντως και εμείς απορούμε, γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε κάποιον οργανισμό. Εγώ προσωπικά, έτσι, ευχόμουν να με συγχωρείτε κιόλας. Και εγώ αυτό που θέλω να τον ρωτήσω. Είναι στάδιο τόσο μεγάλο, είναι τα επίσημα. Και ναι, για να μπορεί. Δεν υπάρχει. Have you ever been to New York or somewhere else to United States? New York, LA, Miami. Nice. Okay. Do you want to see together what kind of work some of the most famous persons? Πώς τα λέω, ρε παιδιά, τα αγγλικά σήμερα. Yes, πραγματικά, indeed. Θέλω να πάμε λοιπόν να δούμε, θα το πω και στον Γιάννεκ στο διάλειμμα, τι έκαναν πολύ γνωστοί αστέρες του Hollywood. Πριν γίνουν αστέρες. Πριν γίνουν αστέρες. Είναι πολύ περίεργη η Λίνα μου. Για πάμε να δούμε. Τραπεζικοί λογαριασμοί γεμάτοι μηδενικά. Από αλλού ξεκίνησαν και αλλού βρέθηκαν. Ο λόγος για τους πιο περιζήτητους ανθρώπους του πλανήτη μας. Τι επάγγελμα ασκούσαν πριν γίνουν διάσημοι? Να ξεκινήσουμε με την pop star Madonna. Μικρή ήταν υπάλληλος σε γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Donuts. Johnny Depp, αυτό κι αν δεν το περίμενε κανείς, πουλούσε στυλό μέσω τηλεφώνου. Brad Pitt, άκουσον, προσπαθούσε να φέρει πελατεία σε μεξικάνικο εστιατόριο της Αμερικής που εργαζόταν ντυμένο σκοτόπουλο. Jennifer Aniston, τηλεφωνήτρια σε εταιρεία τηλεπολίσεων. Ο Hugh Jackman, ο κούκλος, ο γοητευτικός ηθοποιός, δούλευε ως κλόουν σε παιδικά πάρτι. Eva Mendes, πουλούσε hot dog σε εμπορικό κέντρο. Ο αγαπημένος μας James Bond, Sean Connery, δούλευε ως γαλατάς.
Megan Fox, η σεξοβόμβα στάρ πριν γίνει γνωστή, φορούσε ένα κουστούμι μπανάνας, την οποία και παρίστανε σε κατάστημα με smoothies. Η Beyoncé επιμελείται ακόμα και τώρα τα πανέμορφα μαλλιά της, αφού από μικρή είχε μοιηθεί στον κόσμο της κομμωτικής στο κομμωτήριο της μητέρας της. Miley Cyrus, πρωτού εμφανιστεί στο show Hannah Montana και γίνει τραγουδίστρια σε ηλικία 11 ετών, καθάριζε τουαλέτες. Άστον Κούτσερ, παράλληλα με τις σπουδές του, δούλευε ως καθαριστής πατωμάτων σε εργοστάσιο. Η Lady Gaga, επειδή χρειαζόταν χρήματα για να ηχογραφεί τα demo της, δούλευε ως σερβιτόρα. Η Jennifer Lopez, για να βγάλει χρήματα, δούλευε μετά το σχολείο σε δικηγορικό γραφείο ως βοηθός δικηγόρου. Τέλος, ο διάσημος τηλεοπτικός παραγωγός των Pop Idol, The X Factor και Britain's Got Talent, Simon Cowell, πριν γίνει εκατομμυριούχος, ξεκίνησε την καριέρα του ως ταχυδρόμος. Τώρα εσείς, αν θέλετε να γίνετε πλούσιοι και διάσημοι, μη βιάζεστε και προπαντός μην παρατήσετε την ήδη υπάρχουσα δουλειά σας. Μην ξεχνάτε, βιώνουμε και περίοδο οικονομικής κρίσης. Και πού να το περίμενε, παιδιά, θα μιλήσω για τον Simon Cowell, ότι κάποια στιγμή θα δωρείται από τους πιο ακριβοπληρωμένους παρουσιαστές, κριτές μάλλον, στην Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Ναι. Γιατί ο Sean Connery που ήταν γαλατάς, ναι, και έγινε ο James Bond. Και νεκροθάφτης. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Πες το νεκροθάφτη. Νεκροθάφτη. Πολύ μεσημεριάτικο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό όμως εγώ, παιδιά, οφείλω, γιατί η ώρα είναι 3:03, να σας πω για άλλη μια φορά συγγνώμη για αυτό το πολύ ωραίο δώρο, το Samsung Galaxy που δίνουμε με πολύ αγάπη για εσάς. Μέρα γιορτής, και αν το θέλετε, κάντε το δώρο σε μένα. Βουλτανιώτη 36 είναι τα γραφεία του Star Channel. Έρχονται παρακαλώ τα δώρα. Έχουν λοιπόν, έρθει πολύ λουλούδια από το πρωί. Παιδιά, κάτι έκανα, το άνοιξα. Είναι celebrity, έχει το αποτύπωμά σου απάνω. Ναι, και επίσης το άνοιξα, το βλέπετε που λέει Samsung. Είναι δερμάτινο, δεν είναι. Είναι δερμάτινο. Κάνει, κάνει, τι λες, γυαλίζει. Polish. Γυαλίζω. Έλεγε, έλεγε, ήταν αστείο, it was funny, laugh. Μη κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλείτε από το σταθερό σας στο 9011 51 51 40 για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο tablet, wifi, κινητό και mini υπολογιστή με οθόνη 5 inch όπου θα μπορείτε να βλέπετε πολύ ωραίες ταινίες υψηλής ανάλυσης. Είναι και GPS σε περίπτωση που χάσετε το δρόμο και όλα αυτά εδώ να βλέπετε, το άνοιξα, ε. I turn it on. Change language. Yes. For Polish. Yes, and I'm going to give this to you. If I could, trust me. Λοιπόν, Yannick, I want to ask you something. What are you going to do now? I mean, you told me before, but production told you that you can stay here for 2 months, if you want it. They said, however, how long you want. You know. How long you want? I don't know. We will see. I just, you know, like... Party. Party, coaching. Yeah. Have a good fun right now. You like it here? I like it. I want to go somewhere to island, maybe. Which island? I don't know. No, you have to tell me which is the most famous Greek island for you, but we're from Poland. One name. One name? Yes, it starts from like M. Cyprus or... Cyprus. Mykonos. Creta. 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 Θέλει Κρήτη. Rhodos. I don't know. Rhodo. Ρώτησα λοιπόν τον Γιάννεκ, ότι μου είπε μάλλον ο Γιάννεκ ότι μπορεί να κάτσει για άλλες 2 εβδομάδες εδώ στην Ελλάδα όσο κρατάει και το show, δηλαδή η παραγωγή δεν τον πιέζει για να φύγει. Αυτά τα είπαμε και κατά τη διάρκεια του βίντεο, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, θέλω να σας πω, έχω μάρτυρες. Και επίσης ότι του αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, γιατί περνάει καλά, πάει σε πάρτι και τι θα έκανε νέο παιδί 23 χρονών. Και άμα σας αρέσει θέλουμε και μηνύματα, γιατί το παιδί θέλει παρέα, δεν μπορεί να βγαίνει μόνος του. Λοιπόν, ο Γιάννεκ είναι από την Πολωνία, θέλει να μείνει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει μία άλλη δημοσιογράφος, η κυρία Γιώτα Μιχαλοπούλου, που δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, παιδιά. Γιατί Γιώτα... Δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια δελτίο ειδήσεων στον Αντένα. Μάλλον θα πούμε έλεγε. Γιατί αποφάσισε να φύγει λοιπόν στην Αμερική. Τελευταίο δελτίο ειδήσεων... Το είπε την Κυριακή. Την Κυριακή. Την Κυριακή, είπε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων την Κυριακή. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει στην Αμερική και όπως η ίδια υποστηρίζει, δεν έχει κάποια πρόταση, αλλά θέλησε να φύγει. Γράφτηκε, να πούμε τώρα έτσι, γιατί υπάρχει μία αντίδραση από την ίδια. Γράφτηκε ότι έχει μία πρόταση από κανάλι στην Αμερική και φεύγει να δουλέψει. Mm-hmm. Και η ίδια πάλι. Στο Twitter. Μέσα από το λογαριασμό στο Twitter, Γιώργο μου, να μαθαίνει ότι αυτά είναι, τα βγάζουν από την κοιλιά του.
έτσι, τα ρεπορτάζ. Έτσι. Και πάει στο LA γιατί θέλει να πάει και από εκεί πέρα θα θέλει δει να κάνει τι θα κάνει. Αρχή. Ήταν συγκινητικό αντός ο αποχαιρετισμός. Καλή τύχη και στο επανειδήν. Έτσι. Πριν δούμε το βίντεο όμως, θέλω να χαιρετήσω τον Γιάννη, γιατί ξέρω ότι has coaching. Γιάννη, thank you very much for being here with us. I'm wishing you the best. I'm wishing you to fall in love very, very fast with the beauty. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Say something to the Polish. In Polish? Yes, in Polish, for the audience of Medistar. Pozdrowienia dla wszystkich, oglądajcie Star, bo to jest fajna telewizja. Πέφτει δύο πλότε. I hope you didn't say something bad. You speak fluently the Polish. What did you just say? I said just watch Star Channel. It's awesome channel. I think it's a gossip one, but watch it. No, it's not. Yannick, well, thank you very much for being here. Τώρα επιστρέφουμε όμως σε εσάς, don't go, just a moment. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το βίντεο που φτιάξαμε για την κυρία Γιώτα Μιχαλοπούλου. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Καλή τύχη σε όλους σας και στο επανειδήν. Συγκινημένη Γιώτα Μιχαλοπούλου επέλεξε αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές, ολοκληρώνοντας 12 χρόνια συνεργασίας με το κανάλι του Αμαρουσίου. Καλή τύχη σε όλους σας και στο επανειδήν. Αυτή η ενιγματική φράση της παρουσιάστριας ήταν που πυροδότησε blogs και μέσα ενημέρωσης. Ενώ τα τελευταία 24 ώρα, οι φήμες στο διαδίκτυο έκαναν λόγο για πρόταση που δέχτηκε η παρουσιάστρια από τηλεοπτικό σταθμό στο Λος Άντζελες. Και αυτός ήταν ο λόγος που θα έφευγε από τον Αντένα. Πρόταση που διαψεύδει η ίδια η παρουσιάστρια μέσα από το προσωπικό τους λογαριασμό στο Twitter. Διαβάζω απίστευτες μπούρδες σε site και blogs και παραblogs. Δεν έχω δεχθεί καμία πρόταση από κανάλι στην Αμερική. Να διασταυρώνουμε, άντε. Ας με αφήσω στην ησυχία μου, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Η Γιώτα Μιχαλοπούλου θα πάει στο Λος Άντζελες, αλλά όχι για επαγγελματικούς λόγους. Άλλωστε είναι κάτι που το επιθυμούσε αρκετό καιρό. Στην εφημερίδα Εσπρέσο δηλώνει χαρακτηριστικά. Δεν έχω δεχτεί καμία δελεαστική πρόταση όπως γράφτηκε στον τύπο. Απλώς φεύγω για το εξωτερικό. Πάω στο Λος Άντζελες, είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Ας μείνουμε στο γεγονός ότι φεύγω από την Ελλάδα. Ωστόσο, φανερά εκνευρισμένη, η παρουσιάστρια συνεχίζει το διάλογο με φίλους της στο Twitter και απαντά στα δημοσιεύματα που την θέλουν να αλλάζει ήπειρο επειδή ξεκινά μια νέα καριέρα στο Λος Άντζελες. Ήδη το βλέπω και γελάω, αλλά θα σταματήσω να γελάω. Άσε με τα κοιλιακά σχόλια. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Καλή τύχη σε όλους σας και στο επανειδήν. Συγκινητικό πολύ. Η αλήθεια αυτή είναι. Και ήταν από τις πιο αγαπημένες anchor woman του Αντένα. Πολύ κυρία πάντα, πολύ κλασάτη και χωρίς να ξεσχρωματίζει τις ειδήσεις. Είχε ένα ιδιαίτερο στυλ δικό της. Όπως και να έχει, παιδιά, όταν είναι να κάνεις κάτι στη ζωή σου για καλύτερο, καλά κάνεις και το κάνεις και το επιλέγεις. Ακόμα και αν χρειαστεί να πας στην άλλη πλευρά του κόσμου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω που εσείς που γελάτε πάνω στο κοντρόλ και δεν καταλαβαίνω το λόγο, τέλος πάντων, το προσπερνώ. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ξέρεις, έχω κολλήσει τώρα, έχω παιδιά, έχω ξεχαστεί. Με τι, να βοηθήσουμε. Έχω κολλήσει γιατί έχω αγαπήσει, να γιατί έχω κολλήσει. Γιατί ο έρωτας. Έτσι. Δεν χορεύω εγώ τέτοια πράγματα, Μαρία μου. Θέλω να πάμε να δούμε τώρα όλοι μαζί ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε φτιάξει για την Κατερίνα Παπουτσάκη. Θέλω να σου πω ότι χθες, εκεί που ξενύχτησε, ήταν και η Κατερίνα Παπουτσάκη. Και όχι μόνο. Για πες τα. Έλα, μπε. Σου είπε τίποτα για τον Πέτρο. Δεν ρωτάω τέτοια πράγματα, για όνομα του Θεού. Αλλά μου δάνεισε το φορτιστή τη. Τι πήγες να κάνεις όταν με ρωτάς. Δεν μπορώ να σου πω ούτε που ήμουνα, ούτε με ποιους ήμουνα και ούτε για ποιο λόγο γύρισε στο σπίτι μου 6 ώρα το πρωί. Σου έδειξε μία εύνοια η Παπουτσάκη. Κοίτα, μας δεν μπορώ να πω τίποτα. Τι? Να μας είπες ότι χάθηκε. Ναι, αλλά πού μπορεί να ήμουν. Μιλούσε Παπουτσάκη και πήγες να κρυφτεί. Μιλούσα με τον Πέτρο στο κινητό. Καλέ, είσαι καλά. Ξέρω ότι μιλάνε συνεχώς στο κινητό. Μίλαγε στο κινητό, μπορεί να μιλάει με οποιονδήποτε. Θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε τι πολύ ωραίο μας έχει ετοιμάσει η Ελισάβετ η οικονόμου για την Κατερίνα, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Έτσι. Και ό,τι θα δείτε στο επόμενο βίντεο. Και έχουμε αποκλειστικά και το φορτιστή της σε λίγο. Σταμάτα. Ό,τι θα δείτε στο επόμενο βίντεο είναι αποκλειστικές πληροφορίες που μάζεψε η Ελισάβετ οικονόμου για το Medistar. Και ελπίζουμε να αρέσει και στην Κατερίνα, αλλά και σε όλους τους πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου βίντεο. Για πάμε, παρακαλώ. Είμαι πολύ καλά, δηλώνει η Κατερίνα Παπουτσάκη στο φιλικό της περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας έτσι πως ο χωρισμός της από τον Ορέστη Τζιόβα ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι πως η όμορφη Κατερίνα έχει πλέον γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της και ο Πέτρος Λαγούτης είναι το νέο κεφάλαιο που πρωταγωνιστεί τώρα στη ζωή της γνωστής ηθοποιού. Αν και το ειδήλιο του πολυσυζητημένου ζευγαριού είναι σχετικά πρόσφατο, άνθρωποι που ζουν από κοντά τους δύο ηθοποιούς δηλώνουν τα εξής.
Η Κατερίνα και ο Πέτρος είναι πολύ καλά μαζί. Είναι ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Ξέρουν τι θέλουν και κάθε μέρα που περνάει, η σχέση τους γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Οι ίδιοι άνθρωποι συνεχίζουν λέγοντας τα εξής. Ο Πέτρος είναι ένας όριμος άνδρας που ξέρει τι θέλει και πώς να συμπεριφερθεί σε μια γυναίκα. Έτσι κατάφερε να κατακτήσει την Κατερίνα, η οποία δεν το κρύβει πως για πρώτη φορά αισθάνεται διαφορετικά με τον σύντροφο που είναι στο πλευρό της. Μπορεί σεξ ηθοποιός να έχει συζητηθεί αρκετά για τις σχέσεις της, στην πραγματικότητα όμως η Κατερίνα Παπουτσάκη ανήκει στις γυναίκες που αφοσιώνονται εξ ολοκλήρου στον άνδρα που είναι ερωτευμένη. Τόσο ο Πέτρος Λακούτης όσο και η Κατερίνα Παπουτσάκη έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τη σχέση τους. Ο έρωτας τους όμως έχει πολλά μπουφόρ. Το νέο ζευγάρι της Showbiz περνάει πάρα πολλές ώρες μαζί και όταν είναι χωριστά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, το κινητό είναι η λύση που καλύπτει το άλλο μισό της επικοινωνίας τους. Μάλιστα δεν αποκλείουν το γεγονός πως πολύ σύντομα θα μείνουν κάτω από την ίδια στέγη. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Πέτρος Λακούτης είναι πολύ ερωτευμένοι και όπως όλα δείχνουν, η σχέση αυτή έχει μέλλον. Και μέλλον να έχει και όλα καλά για το κινητό. Τι? Γι' αυτό σε ρώταγα για το κινητό. Γιατί για τα παιδιά στα μηνύματα. Πάντως είναι ωραίο ζευγάρι. Πολύ. Πηγαίνει πολύ ωραίο ζευγάρι. Και δεν, δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά που συζητάμε για παλαιότερες σχέσεις και όλα αυτά και για τον έρωτα με έρωτα περνάει. Ό,τι σου έρχεται στη ζωή σου, για κάποιο λόγο σου έρχεται. Σωστό. Γιατί είναι ένα πρόσωπο. Καλά, δεν είναι πώ. Αλήθεια δεν θα σα πω. Όχι, δεν ήμουν με την Κατερίνα Μπουτσάκη, ήμασταν με πολύ ωραίο κόσμο. Σας είπα, με την Έλτα Πανοπούλου, με τον Παύλο Κοντογιαννίδη, με τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Πολύ ωραία παρέα. Ναι, ναι. Η καλύτερη. Τι σου έδωσε η Κατερίνα. Αφού σας παιδιά, σταματήστε, το κάνετε θέμα δηλαδή. Εντάξει, Μαρία, μήπως είναι κάποιος εκεί δίπλα στο στόκερ της Κατερίνας Μπουτσάκη και ήθελε να κλέψω το χωριστή της για να το δώσω. Να το βάλεις στο Πάνθεον. Λοιπόν, θέλετε όμως τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε μία βόλτα στο θέατρο. Πιο συγκεκριμένα, η κάμερα του Made in Star συνάντησε τον Μιχάλη Μαρίνο και την Ηρώ Λούπη, όπου παίζουν στην παράσταση Αθώος ή Ένοπος. Στάθη μου, την είπες σε αυτήν την παράσταση. Σου άρεσε? Κλασικό, Τζέφρι Άρτσερ. Εμένα πότε θα με πας? Πότε θα σε πάω, όχι, δεν σε αφήσουν οι άλλες φίλες σου. Κάτι παπουτσάκι, δεν θέλει παπουτσάκι τα βράδια. Κάτι παπουτσάκι, δεν ωραία παράσταση είναι, την είδα και εγώ. Την είδα και εγώ, ωραία. Εκπληκτική παράσταση. Γιατί ο Στάθης είναι ο λοιπόν σχέσεις και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Μιχάλη Μαρίνο μαζί με την Ηρώ Λούπη που λέει κάτι πολύ καλό. Λέει η κρίση μπορεί να μας βγει και σε καλό. Μπορεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί. Να μπορεί. Λες. I want. Νί δεν είναι αυτό που είναι σαν Νίτα. Ναι. Και η Μποντ ποια είναι? Η Παναγιώτα Μποντ, του James Bond ξαδέρφου. Αι, αι, όχι, αι. Προς το παρόν τα πράγματα στην τηλεόραση τα ξέρουμε όλοι. Είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ λίγα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς έχουμε και άλλες διεξόδους. Οι ηθοποιοί είναι πολύ ευέλικτοι από φύση τους. Οπότε έχουμε και θέατρο, έχουμε και κινηματογράφο να κάνουμε, έχουμε και άλλα πράγματα. Δεν μιλάμε και καλά τουρκικά, ρε παιδί μου. Και στο μαγείρεμα, και στο μαγείρεμα είμαστε έτσι και έτσι. Οπότε δεν πειράζει, θα κάνουμε υπομονή. Όταν πήγαιναμε μαζί σχολείο, καθόσουνα στο διπλάνο φρανείο. Κι όταν μου έδινε στο βιβλίο, μου έλεγε αγαπώ. Αν γίνει, τη στιγμή που θα γίνει, αν επιτρέπουν οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, γιατί έχει πάρει μία αναβολή, είναι κάτι που το βλέπω θετικά. Απλά έχει πάρει μία αναβολή, νομίζω καθαρά για θέμα κόστους και θα προγραμματιστεί. Εκείνη τη στιγμή θα το δούμε. Η αγάπη μας θα ζήσει αιώνια, δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Είναι ένα πολύ ωραίο σοπ που ούτως ή άλλως γίνεται για έναν καλό σκοπό. Ψυχαγωγεί τον κόσμο, φαίνεται να αρέσει τον κόσμο, να περνάει καλά. Είναι μια όμορφη τηλεοπτική στιγμή. Δεν τον θέλω, δεν τον αγαπώ, θέλω να πεθάνει. Τόσα λεφτά για ηχομόνωση εδώ μέσα και τίποτα. Αυτό ήταν το τελειωτικό πλήγμα. Λοιπόν, εγώ αυτό το ρόλο δεν πρόκειται να το παίξω. Μπράβο στον Μιχάλη, μπράβο και στην Ρότσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία του Μιχάλη Μαρίνου στο Just Do Pass, αν και πόσο θα γίνει το show και αν θα συμμετάσχει. Εμένα μου άρεσε πολύ που τοποθετήθηκαν με θάρρος. Ούτε ξέρουμε να μαγειρεύουμε, ούτε μιλάμε.
Σιγά, Γιώργο. Έχουμε κάποια προβλήματα. Ατσαλιά τώρα έχει γίνει. Είναι το λίγο πρώτο κλάματα. Ατσαλιά. Είπαμε, δεν ξέρω να μαγειρέμε διελήφθο. Είπαμε, κάναμε περικοπές, αλλά και εδώ. Στέλια, κόρη μου, πού είσαι να μας βοηθήσεις. Τι πράγματα είναι αυτά. Και δεν μιλώ και τη γλώσσα του Κιβάντσε τα τλιτούγκ, Νικολέτα. Καλά, υπάρχει και μεταγλώτηση πάντα, δεν είναι. Ανοιγοκλίνεις το στόμα. Θα σου κοστείς. Και επειδή μιλήσαμε τώρα, άκου τώρα έχω να δεις ενημό που μου ήρθε. Και να τον κάνω. Σήμερα δεν λησμονήσαμε παλιές καλές εποχές στην τηλεόραση όσον αφορά τα παιδικά. Βέβαια. Τη σειρά 10 λεπτά κήρυγμα τη θυμάστε. Εννοείται. Και αυτή έχει παίξει πολλές φορές επανάληψη. Πανικό. Έχει σπάσει ρεκόρ. Έτσι. Ποιον πήγε λοιπόν και βρήκε η Φραντζέσκα χθες το βράδυ, ξέρετε. Το κήρυγμα. Τον πρωταγωνιστή μας. Το κήρυγμα. Και είπατε πολύ ωραία πράγματα. Είπαμε πολύ ωραία πράγματα. Μιλήσαμε για το 10 λεπτά κήρυγμα, μιλήσαμε για την πολυκατοικία. Τώρα είναι πλέον και θεατρικό συγγραφέα. Αγράφει θεατρικά έργα και ανεβάζει το δικό του έργο στο μπάντμιντον τον ηγέτη. Υπέροχα. Υπέροχα. Πριν δούμε τον Δημήτρη, εγώ θέλω να σας πω ότι πόσο χρόνο έχουμε, η ώρα είναι 3 και 10. Ναι. Γρήγορα, παιδιά, πάρτε κινητά, πάρτε σταθερά τηλέφωνα, καλέστε, στείλτε μηνύματα, μη κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό σας στο 9011 51 51 40, γιατί έχετε χρόνο, αλλά μπορείτε να στείλετε και πολλά μηνύματα. Για να είναι και περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσετε το Samsung Galaxy Wi-Fi 5.0, σαν να λέμε Hawaii 5.0, το οποίο και τι δεν έχει, εκτός ότι έχει σύστημα Android, έχει, διαβάζει ταινίες, DVX, High Definition, υψηλής ανάλυσης, καταλαβαίνει τι λέω. Yes, yes, yes. Έχει yes, και Bluetooth, έχει και GPS, για να βρίσκετε τον δρόμο, μα χαθείτε, και είναι πολύ χρήσιμο. Το είπα χθες, θα το πω άλλη μια φορά. Λύσαξα. Και επίσης έχει πολύ καλά ηχεία. Έχει τα λεγόμενα ηχεία 5,1. Είναι surround ο ήχος του. Δηλαδή το βάζετε αυτό εκεί τώρα, αράζει τον καναπέ στο κρεβάτι, βάζει και το μαξαράκι, έτσι ξέρεις. Ωραία, να ήμουν τώρα στο κρεβάτι μου. Και βλέπεις μια πολύ ωραία ταινία με πολύ καλό ήχο. Το έχω εδώ. Πρέπει να σου πω ότι μάλλον έκανα μια βλακία και έβαλα όντως γλώσσα περίεργη. Δεν την καταλαβαίνω. Καλά. Γιούτερη. Ναι, okay. Εδώ είναι και σας περιμένει. Λοιπόν. Καλό να το πάρετε, όταν το πάρετε, να περάσετε από ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να αλλάξετε το πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μην ξεχνάτε, μετά από το Δημήτρη Κουρούμπαλη, θα έχουμε στην παρέα μας τη Χριστίνα Παπά, παιδιά. Τα χωριά σήμερα εδώ στο πλατό. Δεν έχω καταλάβει το λόγο όμως. Η σοκολάτα είναι. Σοκολάτα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τι καλό κάνει η σοκολάτα. Τι, νεύρο. Πολύ νεύρο. Λοιπόν, ναι. Σας έχουμε πει για το πρέμα των Χριστουγέννων του Μέρι Στάργου, το φίλο μας το Βάτραχο. Όχι, Μαρία. Σας έχουμε πει ότι πρέπει να φιληθεί από ένα κορίτσι με πολύ πολύ αγάπη και θα γίνει πρίγκιπας. Γλυκούλη. Ναι, Αγγινάκο μου. Μπορώ να τον πάρω μαζί μου. Να μην το χαλάσω όμως. Είναι πάρα πολύ ωραίος, παιδιά. Ναι. Άμα το πάρω σπίτι μου, πάντα έχει τον καλό γούστο τόσο πολύ. Τι? Πάντα έχει τον πολύ καλό γούστο. Καλό, δεν σε αρέσει. Ποιο? Ο Βάτραχος. Είναι λίγο σχημούλη. Να σας πω κάτι. Όχι. Έχω μια ιδέα. Και παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι κοντός, Νικολέτα. Πολύ. Πολύ σπουδαίο. Τα παιδιά θα μας παρεξηγήσουν, θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, θέλω να σας πω εγώ στο σημείο αυτό ότι περιμένω από όλους εσάς που είστε σπίτι και μπαίνετε στο Facebook στη σελίδα του Medistar να μου τον βαφτίσετε και το καλύτερο όνομα θα δοθεί στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Μπορείτε να βάζετε ό,τι όνομα θέλετε εσείς. Ακόμα και αν δεν υπάρχει. Σάιμον. Τζέφρι. Τζόναθαν. Παναγιώτη. Λοιπόν, τι σας είπαμε όμως. Σας είπαμε ότι η Φραντζέσκα μας πήρε μια πολύ ωραία συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουρούμπαλη, την οποία θα πάμε να δούμε ευθύς αμέσως. Για τη διάρρηξη στο πατρικό του σπίτι, για το περιστατικό που τον βοήθησε να μην καβαλήσει το καλάμι παρά την επιτυχία του, αλλά και για τις γυναίκες, μιλά ο Δημήτρης Κουρούμπαλης στο Made in Star. Ο νεαρός ηθοποιός, που έχει και πτυχίο φιλοσοφικής, παραδέχεται μεταξύ άλλων ότι ο μεγαλύτερος του φόβος είναι να μην μπουν διαρρήκτες στο σπίτι του όταν είναι και εκείνος μέσα. Ένας φόβος που φούντωσε όταν πρόσφατα άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι των γονιών του. Ήταν πολύ άσχημο το θέμα που μπήκα εγώ και είδα την πόρτα χωρίς τον αφαλό. Ήταν πολύ άσχημο. Ευτυχώς πήρανε πράγματα αξίας για τη μητέρα μου, κοσμήματα και τέτοια. Αλλά αυτό το αίσθημα της παραβίασης είναι πολύ άσχημο. Και ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην συμβεί και να είμαι εγώ μέσα. Εδώ ήρθα σε εσάς, κύριε Μπαλαφούτη, γιατί είστε ένας δίκαιος άνθρωπος. Είμαι, αλλά είμαι και σε δύσκολη θέση επίσης. Δεν μπορώ να πάω κόντρα στο συμφέρον της πολυκατοικίας. Θα μου κηρύξω τον πόλεμο, καταλαβαίνεις, ε. Κύριε Μπαλαφούτη, μην με απογοητεύσετε. Εγώ σας έχω σαν πατέρα. Θέλω να σε ρωτήσω για την τηλεόραση. Πώς τη βλέπεις σήμερα? Παλιότερες εποχές γινόντουσαν
20 serial σε κάθε κανάλι, ας πούμε. Τώρα δεν γίνονται καν σε όλα τα κανάλια serial. Αυτό είναι ένα, και αυτό που ήθελα να πω που είναι πολύ δυσάρεστο είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις κάμερες και τους οποίους δεν τους συλλογιζόμαστε ποτέ, τους συλλογιζόμαστε τους ηθοποιούς, αλλά οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες, οι οποίοι ήταν αυτή η δουλειά τους. Δηλαδή αυτό ήταν το επάγγελμα τους. Οι ηθοποιοί έχουν και λίγο θέατρο, μπορεί να κάνουν και κάποια διαφήμιση. Υπάρχει και το service πάντα που καταλήγουμε αργά ή γρήγορα. Πριν κάνω αυτή τη δουλειά, δούλευα όπως όλοι, ο κάθε ηθοποιός που σέβεται τον εαυτό του, δούλευα service. Το πτυχίο της φιλοσοφικής που έχεις πάρει, σου έχει χρησιμεύσει? Πάρα πολύ. Καταρχάς, με έμαθε μεθοδολογία. Δηλαδή, πώς να ψάχνω ένα θέμα, να το ερευνώ. Άνοιξε το γνωστικό μου πεδίο πάρα πολύ. Ρε παπά, κοίταξε να δεις, επειδή δεν θέλω να την προσβάλλω τη μαμά, να την αφήσω να μου πάρει το pick-up, τα λεφτά να τα κρατήσω για να πάρω ένα μίκτη που μου χρειάζεται. Γιατί χωρίς το μίκτη, το pick-up μου είναι άχρηστο. Να τα κρατήσεις, παιδί. Θυμάμαι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή. Το 2008, μετά τις φωτιές της Πελοποννήσου, είχαμε επισκεφτεί την Ανδρίτσενα. Και ήταν ένα ξενοδοχείο εκεί, το οποίο δεν είχε πολλή δουλειά. Και με το που μπαίνουμε μέσα, αργά το βράδυ, σηκώνεται η ιδιοκτήτρια και λέει: Εσύ είσαι απίστευτο. Και να θυμάσαι, όταν παίζεις, να θυμάσαι ότι εγώ κάθομαι σε αυτή την πολυθρόνα και την έδειξε. Κάθομαι σε αυτή την πολυθρόνα και σε βλέπω. Αυτό μου κόψει τα πόδια. Δηλαδή δεν ξαναγκρίνιαξα για την τηλεόραση, δεν ξαναγκρίνιαξα ότι δεν μ' αρέσουν αυτά που κάνω. Ξέρω εγώ, όταν καμιά φορά δεν θέλω να πάω στο γύρισμα και αισθάνομαι ότι θέλω να κάτσω σπίτι μου. Δεν ξαναγκρίνιαξα ποτέ. Λέω, ράψ' το και κάνεις καλό σε έναν άνθρωπο. Κάντο. Να σου πω, εγώ πώς φαίνομαι, όμορφος. Ένας κούκλος, αγάπη μου, ένας κούκλος. Βέβαια, εσύ τι θα έλεγες. Στα προσωπικά σου, πώς είσαι? Είμαι το όνειρο κάθε μητέρας. Αλήθεια. Για την κόρη της. Είμαι τρυφερός. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, δηλαδή. Μ' αρέσει πολύ το γυναικείο φίλο. Είχα πάει ένα μεγάλο ταξίδι στην Αγγλία και γύρισα. Και την επόμενη, η κοπέλα μου ήταν στη Θεσσαλονίκη και την επόμενη μέρα πήγα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα και ενώ δεν το περίμενε, της άνοιξε την πόρτα και με είδε μπροστά της. Μου άρεσε που ήταν πολύ προσγειωμένο, παιδί. Γιατί εγώ το ρώτησα κάποια στιγμή, του λέω, την είχες ψωνίσει εντός εισαγωγικών όταν παίζατε στο 10 λεπτά κύριμα, γιατί έκανε και 50. Γεια! Δώστε ρε παιδάκι! Τώρα μπήκε το κεφάλι σου του βατράχου στο δικό σου. Τι να κάνω. Λοιπόν, το ρώτησα αν την είχε ψωνίσει και μου λέει καθόλου, γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος ότι το μέσο έχει τη δύναμη και όχι εγώ. Εμείς παίζουμε σήμερα αυτό το ρόλο, αύριο κάτι άλλο. Σωστό. Έχει τελειώσει τη φιλοσοφική, έχει κάνει πολλές δουλειές. Σερβιτόρος, καθηγητής σε καταδύσεις, στο μαγαζί του μπαμπά του. Μου λέει και για τις τρέλες που κάνει για γυναίκες. Μου λέει, μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες. Λέω, είσαι κάτι κοινό με τον Μανώλη, το Θηρορό που έπαιζε στην πολυκατοικία. Ναι, μου λέει, μ' αρέσει πολύ το γυναικείο φύλο. Και έχει κάνει και τρέλες, αυτά που είπε. Έχει πάει Αγγλία, Θεσσαλονίκη, όλα για μία μέρα. Αχ, να τα χάνει τα μερικοί. Εμένα μου άρεσε που είπε ότι είναι τρυφερός. Και είναι το όνειρο κάθε μάνας. Είναι πολύ cool, παιδιά. Γιατί είναι γλυκούλης, τρυφερούλης. Κάθε μάνας ή κάθε πεθεράς. Κάθε πεθεράς, μάλλον εννοούσα. Μήπως δεν το καταλάβατε καλά, ήθελε να πει άλλο άνθρωπος ή όχι. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Φραντζέσκα. Μου ευχαριστούμε πολύ για τον Δημήτρη. Να είναι καλά. Είναι 32, έχει όλη τη ζωή μπροστά του και ήδη κάνει φοβερά πράγματα. Τέλεια. Γράφει. Τέλεια. Και δικά του. Χριστινάκη, σε είχαμε στο τηλέφωνο τις προάλλες. Καλώς. Αλλά δεν μπορούμε να σε ακούμε. Στο χώρο του Γιάγια, εδώ στο Κολωνάκι. Πολύ ωραία. Τι κάνεις, Χριστίνα μου, καλά είσαι? Προσπαθώ να είμαι καλά, με τόσες πρόβες. Δηλητηρίασε από το μανιτάρι. Πότε την έπαθες? Ορίστε. Τη δηλητηρίασε από το μανιτάρι, πότε την έπαθες? Πού το μάθατε εσείς? Μας το είπε το μανιτάρι. Η πλάκα είναι ότι είμαι αλλεργική στα μανιτάρια και κάνουμε break που τρώμε τις Κυριακές στο dancing και πάω να φάω και τελικά λέω, αντί να την βρω από τον πάγο, θα πάω από μανιτάρι στο dancing. Αλλά οκ, την γλίτωσα. Αυτό τώρα πώς προέκυψε? Ήταν λόγω το ότι... Είτε δηλητηριώδες, σε σκάνδαλο, εγώ πάνω να κάνω την ίντριγα. Πώς, έχεις ευαισθησία, δεν ήξερες ότι είχε μανιτάρι? Είμαι αλλεργική, μπορεί να μείνω. Και δεν το ήξερες? Παίρνω άσμα, πρίζομαι και ρώτησε 100 φορές πριν πάρω το φαγητό μου. Έχει μανιτάρι, δεν έχει μανιτάρι, δεν έχει μανιτάρι, τελικά είχε μανιτάρι. Άρα ένας αντίπαλος το έχει βάλει αυτό. Κάποιος θέλει να με φάει, Στάθη μου! Ή πώς τη λέμε αυτή την κοπέλα που ήταν απέναντι, Παπαρίζου, πώς λέγεται? Την τραγουδίστρια λες. Τραγουδίστρια, μπράβο, δεν το θύμισες. Όχι, όχι. Που δεν της άρεσε η δισκογραφία. Που δεν της αρέσει. Με αυτή δεν τσακωθήκατε?
Δεν είπα ποτέ. Τώρα να σου πω κάτι, δεν είμαι εδώ να μιλήσω για τον dancing, όχι. Αλλά ποτέ δεν τσακώθηκα. Το έχω πει άλλο στον αγχωριέμαι. Το έπανε, εγώ δεν το βλέπω. Μου το έπανε, και άλλο τσακώνομαι. Άλλο τσακώνομαι και άλλο στον αγχωριέμαι. Ναι, μιλάμε σου... πράγματα και λέξει που δεν έχουν υποθεί ποτέ. Σου ζήτησε συγγνώμη όμω στον αέρα. Και εσύ που κλείνει. Συγγνώμη και είναι μεγαλείο ψυχή το να ζητά συγγνώμη. Πολύ καλό στου ανθρώπου να έχουμε τη δύναμη και να ζητάμε συγγνώμη. Μεγαλή υπάρχει επίσης... μια πορεία όμως, αν ναι, μπορούμε να μας διευκρινίσεις τώρα εσύ. Ναι, 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 επί τη ευκαιρία. Επειδή εσύ χορεύεις στον πάγο με τα παγοπέδιλα και σου ζήτησε συγγνώμη στον πάγο ή στηθήκατε κάπου αλλού. Γιατί με ρωτάγανε εδώ και λέω δεν ξέρω πού κάθονται. Ξέρεις, ήθελα να εκδικηθώ και την πλησίασα στον πάγο, της λέω έλα, έλα, έλα στον πάγο και ναι. Δεν ήταν, την τράβηξα. Την γλίτωσα. Είναι εντάξει, είναι μια Χριστίνα χαρά. Είπα ότι πάντα τη θαύμαζα, τη θαυμάζω. Τώρα να μιλήσουμε για το θέατρο που είμαστε εδώ και για τον τάνση. Πριν μιλήσουμε για το θέατρο, θέλω να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Οπα. Τι. Μ' αρέσει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα γιατί είσαι πολύ αθόρμητη. Δεν μιλά μόνο για την υπόκληση που κάνεις. Γενικότερα τα λες όλα, σου βγαίνουν. Δεν μπει στη διαδικασία να το σκεφτείς. Αυτό για μένα είναι μόνο καλό, είναι, δεν είναι κακό. Έτσι. Εντάξει. Άκουσα λοιπόν, έτσι πήρε το αυτή μου, γιατί εσύ το είπες, ότι. Ας να γίνει ζήνη και μάσκα μια πρόταση γάμου, δεν θα ήταν κακό. Ακόμα και σε σουβλατζίδικο, το έπεσε έτσι εκεί, έλαβες, χαμογέλαγες. Θες πρόταση γάμου, όχι, λοιπόν. Όχι, ήταν τελείως αστείο. Δεν, ούτως ή άλλως στη ζωή μου έχω κάνει δύο γάμους, οπότε ξέρεις, δεν και είμαι. Και τι έγινε. Ποτέ μιλες ποτέ, αυτό το λέω πάντα. Αλλά είμαι περισσότερο της συμβίωσης και όχι πια του γάμου. Έχω ένα μεγάλο γιο. Ποτέ δεν ξέρεις τη ζωή σου τι γίνεται. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Έχω σταματήσει να σας ακούω πια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μιλάω πάντως μόνη μου, χωρίς να ακούω εσάς. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Θα ήθελα, αλλά. Δεν ακούω τίποτα τώρα. Τώρα μας ακούς. Μας ακούς, Χριστίνα μου. Τίποτα. Τώρα σε ξανακούω. Πολύ ωραία. Νέλα, ωστόσο σε αυτή την περίοδο. Δεν μιλάγαμε τόσο ωραία, αυτό δεν ακούω. Όχι, ναι, όντως. Η αλήθεια αυτή είναι. Σε αυτή την περίοδο όμως, τι φάση σε πετυχαίνουμε, πέρα από το μαγαζί που θα μας μιλήσεις στη συνέχεια. Είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πολύ χαρούμενη. Σε πολύ καλή ψυχολογία. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα που είναι στη ζωή μου τη συγκεκριμένη στιγμή. Πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ήρεμη. Ερωτευμένη και... είσαι, Χριστίνα μου. Είσαι ερωτευμένη. Δεν είναι κακό. Εσύ λόγεις ολόκληρη. Για αρχή. Κάτι ξέρω. Κοίτα την. Καλά, δεν χρειάζεται. Πονάει το δοντάκι μας. Ναι, δεν υπάρχει. Φαίνεται το πρόσωπό σου αυτό το πράγμα. Θα σου στείλω το DVD να το δεις έτσι. Μα τίποτα να μην σας ξεφέρει, ρε παιδιά, μα όλα να καταλαβαίνετε. Εγώ βλέπω τραπέζι για δύο πίσω σου, αν δεν κάνω λάθος το σεβίτσιο, έτσι δεν είναι. Πίσω μου δεν ξέρω τι έχει, δεν ξέρω τι έχει. Λοιπόν, να πούμε για την παράσταση. Όχι, θα μας πεις. Όχι, κάτσε. Αν είσαι ερωτευμένη. Και έσκασε στα γέλια. Σε ρώτησα, δεν είσαι ερωτευμένη. Πάντα είμαι σε καλό μου στη ζωή μου. Είμαι, δεν είμαι, πάντα είμαι χαμογελαστός άνθρωπος. Οπότε. Δεν πονάει το δοντάκι μας. Το δόντι μου είναι μια χαρά. Έχω γεννήθεντο στοιχείο. Λοιπόν, πώς τον είπαμε, το θύμισε μου. Ποιον. Αυτό που λέγεις, το παλικάρι. Ποιο παλικάρι, το γιο μου το λένε Δημήτρη. Το ξέρω το Δημήτρη πολύ καλά. Το παρτενέρ μου που χορεύω το λένε Άντωνα τον Άντωνα. Και αυτό το ξέρω, το άλλο το ξεχνάω το όνομα. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει. Πάει να βγάλω. Να πούμε ότι ο Γιάννεκ που ήταν εδώ πριν καλεσμένος μας είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ Χριστίνα Παπά ως γυναίκα. Ποιο ήταν εκεί. Ο Γιάννεκ. Ο χορευτής. Αχ, ο Γιάννεκ είναι πάρα πολύ γλυκός. Τον ευχαριστώ που του αρέσει σαν γυναίκα. Και να πούμε ότι έχει αποφασίσει να μείνει στην Ελλάδα και πρέπει κάτι να κάνουμε για τα παιδιά αυτά, να βρουν δουλειά. Πρέπει ο πάγος στην Ελλάδα να αρχίσει και για τα παιδιά να το βάζει. Να μην κουμπίσει να μπει στη σειρά, μου φαίνεται. Αχ, δεν ακούω. Για να στείλουμε του Έλληνε να κάνουν ζεμπέκικο στην Πολωνία. Τα λες πάρα πολύ ωραία, αλλά εδώ δεν έχουν τα δικά μας τα παιδιά και εγώ δεν είμαι ρατσίστρια προ Θεού δουλειά. Μακάρι υπήρχαν δουλειές για όλους. Μα κάτσε, δηλαδή να βρει δουλειά. Μιλάω για μια ιδιαίτερα δύσκολη δουλειά που είναι στον πάγο επάνω, που δυστυχώς καλώς ή κακώς δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσους καθηγητές έχουν. Δεν έχει ιδιαίτερα δημοφιλή. Ακριβώς. Εγώ μιλάω γι' αυτό. Για όνομα του Θεού εννοείται ότι πάνω από όλα τα δικά μας παιδιά, έτσι. Αλλά μακάρι να έχει όλος ο κόσμος δουλειά. Εννοείται. Μακάρι. Εννοείται. Ούτως ή άλλως οι Έλληνες είμαστε μεγαλόψυχοι και δίνουμε απλόχερα σε όσους έχουν τη βοήθειά μας ανάγκη. Χριστίνα, όταν τελειώσει το παιχνίδι, θα συνεχίσει τα μαθήματα, σου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θα πηγαίνω συνέχεια. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως όταν χιονίσει με το καλό να πηγαίνω για κανένα σκι. Σίγουρα μία-δύο φορές την εβδομάδα θα πηγαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα, ειλικρινά. Και με έχει κάνει άλλη γυναίκα, ίσως να με βλέπετε έτσι, μου έχει φτιάξει την ψυχολογία μου. Το αγαπώ. Πάρα πολύ το αγαπώ. Θα συνεχίσω μαθήματα χορού μετά, γιατί κάτι πρέπει να κάνω. Ορίστε. Έτσι.
Χριστίνα μου, πέρα από την δουλειά για την οποία ξέρουμε ότι βρίσκεσαι εκεί. Είμαι εδώ στο Γιάγια, όπου ξεκινάμε 14 Δεκεμβρίου. Το Let's Talk About Sex. Let's Talk About Sex, baby. Με νέα σκηνοθεσία και κείμενα του Γιώργου Βάλαρη. Με τον Κώστα Φραγκολιά, τον Νίκο Ραμό, τον Κώστα Κρομίδα και τον... Και με πολύ ενδιαφέρουσα αφίσα. Τον Στέλιο Χανταμπάκη, που είναι φοβερός και καταπληκτικός. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, βράδυ, είναι interactive, είναι παραϊστικό. Συμμετέχει ο κόσμος, μιλάμε για σεξ, για γυναίκες, για γάμο, για άντρες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημασία έχει ότι είναι παραϊστικό. Όλοι μαζί, έχουμε άμεση σχέση με τον κόσμο. Υπέροχα. Και νομίζω ότι είναι κάτι που έχει ανάγκη ο κόσμος. Βλέπω ότι είναι μαζί σου και ο Κώστας Φραγκολιάς. Δεν ξέρω αν είναι μια συνεργασία που προέκυψε λόγω της σχέσης σας μέσα από τον Dancing on Ice ή αν γνωριζόσασταν από πριν. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε χρόνια, ναι. Οπότε εντάξει, όταν είπαμε για ονόματα, συζητούσαμε με τον Γιώργο Βάλαρη, που είναι δική του δουλειά ουσιαστικά. Πέσανε δύο ονόματα στο τραπέζι και λέμε τον Κώστα γιατί όχι, είμαστε και μαζί στο dancing. Οπότε έτσι και έγινε η συνεργασία. Εξάλλου ο κύριος Βάλαρης αποφασίζει και όχι εγώ. Χριστίνα, να σε πάω λίγο πάλι στο dancing, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το μια dancing. Ειλικρινά, το είχα πει από την αρχή, δεν. Ωραία, μία ερώτηση να σου κάνω. Είδαμε κάποια πλάνα στο live της Κυριακής, όπου ενώ χόρευε η Σάγια, ο κύριος Κωστόπουλος με την Τζέννη Μπαλατσινού, ο Πέτρος Κωστόπουλος με την Τζέννη Μπαλατσινού, συνομιλούσαν. Και αυτό ήταν λίγο άκουμψο, θα λέγαμε, γιατί χόρευε η Σάγια εκείνη την ώρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα. Για όνομα του Θεού, ένας αρχίζει και λέει για τον άλλο και μιλούσαν και δεν μιλούσαν και κάναμε και δεν κάναμε. Οκ, συμβαίνουν και να μιλήσουμε. Δεν είναι ότι δεν πρόσεχε. Εξάλλου νομίζω ότι έχει πάρει και τα καλύτερα σχόλια και είναι κρίμα γιατί είναι ένα παιχνίδι. Πρέπει να χαιρόμαστε να γίνονται αρνητικά σχόλια και να κατηγορεί ένα τον άλλον. Όχι, δεν μου έβαλε καλό βαθμό, όχι να γκρινιάζουμε. Φυσικά. Να το ζήσουμε. Είναι τόσο ωραίο να το ζούμε. Φυσικά, Χριστίνα μου, αλλά εμείς σαν εκπομπή οφείλουμε σε πολλές ερωτήσεις του τηλεοπτικού κοινού, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες που δείξαμε το σχετικό βίντεο, δεν θυμάμαι αν ήταν η Σάγια ή η Πάμελα Ιωάννα μου. Η Σάγια ήταν. Η Σάγια. Μας στείλανε μηνύματα και κάποιος κόσμος δεν το θεώρησε αυτό ωραίο. Εγώ πιστεύω ότι στα πλαίσια ενός ζωντανού προγράμματος αυτά είναι αφόρμητες κινήσεις που μπορεί καμιά φορά και δεν το κάνει επί τούτου ο κύριος Κωστόπουλος. Να σας πω κάτι, τώρα θα σας την πω. Δεν είναι ευγενικό αυτό που κάθομαι εδώ, όπως ξέρετε, έχουμε μια συμφωνία με το κανάλι να μιλάω για το dancing, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω για την παράστασή μας στο Let's Talk About Sex. Στο χώρο του Γιάννη. Νομίζω και μόνο όμως, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω. Χριστίνα μου. Είναι λίγο άκομψο να με βάζετε σε δυσκολίες. Κοίταξε, δεν είναι καθόλου άκομψο, επέτρεψέ μου. Δεν είναι καθόλου άκομψο γιατί είσαι ένα πρόσωπο. Έχω κάποιο να σα πω κάτι. Όταν υπογράφει ένα συμβόλαιο, οφείλει να σέβεσαι τα πράγματα που υπογράφει. Και εγώ οφείλω να σεβαστώ τους κανόνες που έχει το συμβόλαιό μου με το κανάλι που το οποίο εργάζομαι. Χριστίνα μου, επέτρεψέ μου, δεν ζητήσαμε να πεις τίποτα κακό για την παραγωγή. Ωραία. Για ένα θέμα το οποίο εμείς στηρίζουμε πάνω απ' όλα, έτσι. Το ξέρω κάθε Δευτέρα... και σας ευχαριστούμε και ιδίως εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το λέω και το εννοώ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Πολλά φιλιά και θα σας περιμένουμε στην πρεμιέρα όλους σας. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια και στο Dancing on Ice, εγώ θα πω, γιατί συμμετέχει στο Dancing on Ice. Δεν σε βάζουμε εμείς μόνοι μας. Χωρίς τραυματισμούς. Χωρίς τραυματισμούς, Παναγίτσα μου. Να είσαι καλά, Νικόλετα, και σε όλα τα παιδιά εκεί πολλά φιλιά. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως να πω, παιδιά, ότι εμείς εδώ τι έχουμε, Ιωάννα μου. Αχ, Ιωάννα. Είναι αυτό που κρατάς. Έχουμε αυτό το πολύ ωραίο κινητό. Ο χρόνος είναι λίγος ακόμα, γι' αυτό εσείς πρέπει γρήγορα να πάρετε τα κινητά σας, να γράψετε μη, να αφήσετε κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή να καλέσετε από το σταθερό σας το 9011 51 51 40 για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο Samsung, το μοντέλο Galaxy. Ένας μίνι υπολογιστής, αλλά και κινητό στο οποίο μπορείτε να βλέπετε υπέροχες ταινίες υψηλής αναλύσεως με έναν ήχο surround 5,1 συνορίζεται από ηχεία και ήχο στο σπίτι, το λεγόμενο home cinema, το κινητό όμως, αλλά και έχει και GPS για να βρίσκετε το δρόμο όποτε χάνεστε, που προς Θεού δεν σας το εύχομαι γιατί είναι άσχημη εμπειρία. Λοιπόν, είναι Χριστούγεννα και πολλοί από εμάς, βάζω και εμένα μέσα, δεν έχουμε στολίσει ακόμα το δέντρο. Θέλετε ντροπή. Να πάρουμε ντροπή, ο Άννα μου, μεγάλη ντροπή. Θέλετε να πάρουμε μία γεύση από στολισμούς σπιτιών και χώρων όσον αφορά τα δέντρα. Γιατί πέρα από το κλασικό πράσινο δέντρο με την κόκκινη την μπάλα, υπάρχουν και άλλα δέντρα, πιο ρομαντικά. Λευκά, με ροζ, λιλά, παστέλ μπαλίτσες. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μία γεύση από έναν υπέροχο χώρο στον οποίο μας ξεναγεί η Νανά Ηλιοπούλου. Πάλι εδώ να ψωνίσουμε χριστουγεννιάτικα για να στολίσουμε το σπίτι μας. Και βρισκόμαστε στο πιο κατάλληλο μέρος, στο χώρο της εταιρείας Ζάρος. Αυτός ο χώρος είναι παραμυθένιος, είναι
Ξαναλέμε το σπίτι του Άγιου Βασίλη και έχουμε πάρα πολύ έτσι μια ωραία ποικιλία εδώ σε, πέρα από τις μπάλες. Έχουμε σε κουκλάκια με εσκιμώους, σε ταρανδάκια, νεραϊδούλες, αγγελάκια τα οποία είναι πάνω σε χιονόμπαλα. Έχουμε παράλληλα εκτός από τις μπάλες και τα κουκλάκια έχουμε βάλει διάφορα χιονισμένα κλαριά με γκί στο δέντρο. Έχουμε συνδυάσει δηλαδή, το έχουμε κάνει λιγάκι floral. Κύριε Ζάρο, εγώ έχω ξεχωρίσει ήδη την αγαπημένη μου μπαλίτσα. Είδατε τις νεραϊδούλες πάνω στην μπαλίτσα. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφα. Πού μας προτείνετε να πάμε στον επόμενό μας χώρο? Προτείνω να πάμε σε ένα ρομαντικό χώρο. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε μια πιο ρομαντική κατάσταση. Ένα λευκό δέντρο, το έχουμε στολίσει με λουλούδια, διάφορες γυάλινες μπάλες. Ρομαντικές. Σίγουρα τα παλ χρώματα είναι καλύτερα για να μην έχουμε μεγάλες αντιθέσεις. Αυτό είναι σαν νύφη το δέντρο, οπότε δεν μπορούμε σε μια νύφη να βάλουμε έντονα χρώματα. Γιατί πάνω σε αυτό το χρώμα, στο λευκό, μπορεί να χρησιμοποιήσεις υλικά και χρώματα τα οποία δεν μπορούν να φανούν σωστά στο πράσινο προδοσιακό δέντρο. Περιττό να σας πω ότι στα σπίτια μας δεν στολίζουμε μόνο το δέντρο. Στολίζουμε και τους καθρέφτες, βάζουμε χριστουγεννιάτικα λουλούδια στα αβάζα μας, στολίζουμε ακόμη και το τραπέζι μας. Χιόνισε και έπιασε το χιόνι και το δέντρο μας. Είναι ένα δέντρο του βουνού, έτσι, με φυσικά υλικά, με ξύλινους, χόρτινους χιονάνθρωπους, κουκουνάρια, ξύλινες μπάλες περιέργες. Ξύλινη είναι αυτή η μπάλα. Ναι, βέβαια, ξύλινη. Είναι παραμυθένιο ταξιδιάρικο αυτό το δέντρο. Εδώ βλέπουμε ένα άκρος μοντέρνο δέντρο. Πράγματι, είναι ένα μαύρο γυαλιστερό δέντρο. Απευθύνεται σε ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή, σε ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει πάρα πολύ το κεντρικό στυλ. Είναι εκλεκτικοί στα γούστα τους. Και γενικώς αρέσει η υπερπαραγωγή στη ζωή τους. Και να έχετε χώρο στον τοίχο σας, βάλτε ένα ελάφι. Προσέξτε τις πόρτες, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα το έβαζα στο σπίτι μου. Σκεφτείτε το. Χιονάνθρωπε, Βασίλη Κοντούλη και Βασίλη Χοντρούλη, δεν θέλω να τελειώσει ποτέ αυτό το γύρισμα. Υπέροχα και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζάρο και για τον στολισμό του δικού μας στούντιο. Λοιπόν, όμως εγώ θέλω να σας δώσω ένα άλλο δώρο τώρα εδώ. Το οποίο πόσο έχει μείνει, έχει μείνει ένα λεπτό. Γρήγορα, πάρτε το κινητό σας, μπορεί να είστε και τυχεροί του λεπτού που λέμε. Τελευταία στιγμή, εντάξει, ήταν λίγο. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, κάποιο θα το κερδίσει. Πήγε να μου φύγει εδώ μεταξύ. Μη και ενώ όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό στο 9011 51 51 40 για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο Galaxy από την Samsung, ένας γαλαξίας της τεχνολογίας. Ναι, χειροκρότημα παρακαλώ, βέβαια. Που βλέπετε, θα βλέπετε και πολύ ωραίες ταινίες, θα ακούτε και πολύ ωραία μουσική, αλλά έχει και GPS. Είναι κινητό, ναι, είναι κινητό. Και σας είπα για τη φωτογραφική μηχανή και flash και υψηλή ανάλυση στις φωτογραφίες αλλά και στα βίντεο. Σε ένα λεπτό από τώρα, όχι τώρα είναι 40 δευτερόλεπτα, δεν μιλάω 20 περίπου. Για να τηλεφωνήσετε, τι κάνεις εσύ εκεί στην Ολκίνα, με πειράζει διαρκώς. Τη σκουντάω γιατί ξέρεις τι πέφτει σε screen saver και τις κάνω έτσι και ανεβαίνει. Λοιπόν, θέλω να σας πω, άσχετο τώρα, δεν είναι άσχετο μάλλον. Τώρα τελευταία εγώ είχα ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στάθη μου, ξένου στίχου, αγγλικού. Και μετά ανακαλύπτω ότι είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου. Το Day After Day. Το Day After Day. Ένα κομμάτι εξαιρετικό, ένα κομμάτι που απορώ γιατί δεν παίζει στα ελληνικά ραδιόφωνα μέχρι και σήμερα. Το έχει κάνει και ο Χρήστος Τιβαίος με ελληνικό στίχο. Ναι, αλλά από τον Παύλο Σιδηρόπουλο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σύγκριση. Και είναι από τα πρώτα παντρέματα που είναι ηλεκτρική κιθάρα με μπουζούκι. Έτσι, να πούμε ότι σαν σήμερα, πριν 21 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δυστυχώς έφυγε, γιατί ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού, όσοι είχαν τη χαρά, την τύχη και την ευτυχία να το γνωρίσουν, θα το θυμούνται για πάντα. Ένας άνθρωπος που αφιερώθηκε στη μουσική και στα ανθρώπινα πάθη του που είχε, ερωτευμένος μόνιμα με μια γυναίκα που δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της, σε όλη τη ζωή, με τη Σπυριδούλα βεβαίως έδρασε πολλά χρόνια, γράφοντας τραγούδια τα οποία ακούνε και σήμερα και εξακολουθούν να είναι το ίδιο σημαντικά. Και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός rock star στην Ελλάδα. Έτσι. Όχι μόνο ως παρουσία, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο παιδί. Και εγγονός του Καζαντζάκη, ξέρεις, έτσι. Ναι. Ναι.
Λοιπόν, ένα αφιέρωμα νομίζω ότι αξίζει. Νομίζω ότι αξίζει. Θα άξιζε ολόκληρη κουβή κανονικά για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, αλλά αυτό που εμείς κάνουμε. Και έχω και την γραφομηχανή του στο σπίτι. Έχω και την γραφομηχανή. Αλήθεια, αλήθεια. Θα το φέρει μια μέρα. Ναι. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε κι εμείς, αλλά κι εσείς, αυτό το πολύ ωραίο βίντεο που αφορά τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Είμαστε στα ίδια μονοπάτια. Να είμαστε στην ίδια. Ο Παύλος ο απροσάρμοστος, ο ασυμβίβαστος, ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ. Σαν σήμερα, το 1990, πριν από 21 χρόνια, ο Παύλος Σιδηρόπουλος έφυγε από τη ζωή, βάζοντας τη δική του σφραγίδα στην εξέλιξη της ροκ σκηνής της Ελλάδας. Κάποτε θα ρωθούν να σου πούν. Μόλις στα 41, ο τύπος των Εξαρχείων, στις 6 Δεκεμβρίου του 1990, αφήνει την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς. Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα, δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της ποιήτριας Έλλης Αλεξίου. Σε ηλικία 22 ετών θα ξεκινήσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδαζε. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του το 1976, όταν δημιουργεί το γνωστό συγκρότημα Σπυριδούλα και κυκλοφορούν το κορυφαίο άλμπουμ της ελληνικής ροκ των Φλου, ενώ θα ακολουθήσουν πολλές επιτυχίες. Μια ιστορία θα σας πω για το Μπάμπι, το Μπάμπι το Φλου. Άφησε μια βαριά κληρονομιά, με τα τραγούδια του να παραμένουν αναλύοντα τον χρόνο. Να μ' αγαπά. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην έχει βρεθεί σε παρέα στην παραλία με κιθάρα και να μην έχουν τραγουδήσει όλοι μαζί το να μ' αγαπάς. Και αν υπάρχει κάποιος να μου το πει. Υπάρχει κάποιος. Εσύ, που είσαι κοινό παλικαράκι, δεν μπορεί. Λοιπόν, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, νομίζω με ένα πολύ ωραίο και όμορφο τρόπο. Μερικοί άνθρωποι σημασία έχει ότι υπήρξαν αυτό. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και έχουν αφήσει τόσο ωραία δουλειά. Να ακούνε και οι νεότεροι και να μαθαίνουν. Πάμε όμως τώρα να δούμε. Α, χώρι άντρα συνονικητή στον διαγωνισμό. Ο Στάθης λοιπόν Λούμπρος κερδίζει ένα χειροκρότημα. Το υπέροχο Galaxy από τη Samsung. Συγχαρητήρια Στάθη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ευχαριστώ, δεν χρειαζόταν. Γουρλής. Λοιπόν, να είσαστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο μέρες, ό,τι και να κάνετε. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά μέσα από την καρδιά μου για τις πολύ ωραίες ευχές και τα πολύ ωραία μηνύματα που μου στείλατε. Ελπίζω να απαντήσω μέχρι το βράδυ, γιατί δεν έχω και χρόνο. Τι ήταν αυτό. Του χιλιάζεσαι να φύγεις. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Αύριο πάλι Made in Star στις 2 παρατέταρτο.